Πού είναι το άρθρο με τα ονόματά σα, Πού να το βρω. Λοιπόν, το βρήκα. Λοιπόν, καλημέρα, Γιώργο, καταρχά. Καλημέρα. Λοιπόν, σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή και το προνόμιο να έχω στο γιατί όχι τον Γιώργο Τσιρίκο, ένα από του τέσσερι τη ομάδα Three Sense, οι οποίοι οι υπόλοιποι είναι, να τα πω εγώ, Δημήτρη Νταφόπουλο, Γιώργο Μπάγκο και Βασίλη Καλατζή, για να μα πει. Την ιστορία πίσω από αυτό το μπραντ που έφερε το ροζ χρώμα στα μπαρ εσύ φέρετε το ρόλο στα μπαρ. Ε, τι. Θα το ισχύει, πω έτσι. Ισχύει, ισχύει, σωστά. Πώ δημιουργήθηκε αυτό το, το, φοβερό και τρομερό μπραντ που έκανε είδηση πριν κάποιου μήνε, γιατί ξεγοραστήκατε από μια θηγατρική τη Coca-Cola, που θα μα πει και αργότερα τι σημαίνει αυτό. Αλλά θέλω να μα βάλει λίγο να μα ξεναγήσει πώ γεννήθηκε η ιδέα. Αλλά πριν από αυτό, να μα πει εσύ τι σπούδασε και πώ βρέθηκε να ασχολείσαι με αυτό. Οκ. Okay. Πολλέ ερωτήσει. Θα αρχίσω <laughs> από τον εαυτό μου, λοιπόν. <laughs> Ε, λοιπόν, εγώ ξεκίνησα στην εστίαση κατά βάση για να πληρώσω τις σπουδέ που θέλω να κάνω σαν προγραμματιστής τότε. Εγώ τελείωσα το σχολείο το 2006 λοιπόν. Και στο σχολείο, δηλαδή, όταν σε ρωτούσαν τι θέλει να γίνει, τον μεγαλώσει, έλεγε προγραμματιστή. Γυμναστής. Γυμναστή. Γυμναστή ήθελα να γίνω. Α, γυμναστή. Ήμουν πάρα πολύ καλό με τα αθλήματα γενικά. Προχωρούσα, έκανα στίβο κτλ. Ποδόσφαιρα, μπάσκετ. Το είχα πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, όταν πήγα να δώσω τι εξετάσει, καλά δεν ήμουν και το πιο διαβαστερό παιδί, θα έλεγε κανεί. Δεν θα σα πω πόσο έβγαλα στο. Δεν έχει καμία σημασία. Δεν ξέρουμε πώ λειτουργεί το ελληνικό σχολείο. Από... Αποστήθηση, αποστήθηση, αποστήθηση. Οπότε η δημιουργικότητα δεν υπάρχει σαν μάθημα. Οπότε, αυτό. Ναι. Δεν με ενέπνευσε κάτι για να μπορέσω να διαβάσω λοιπόν τότε. Παρ' όλα αυτά, επειδή είμαι και από μια οικογένεια η οποία δεν είχε καθόλου λεφτά για να μπορέσουμε να σπουδάσουμε κάτι. Και καθόλου επιχειρηματικότητα. Να στην οικογένεια. Όχι, στον τομέα αυτό ήταν τελείως τελείω διαφορετικό. Από... Έχουν κάνει επιχειρήσει οι δικοί μου, αλλά σε διαφορετικού τομεί και διαφορετικά πράγματα. Ωραία. Oh, Παρ' όλα αυτά είχαν κλείσει επιχειρήσει του όταν εγώ τελείωσα το Λύκειο. Οπότε αποφάσισα να σπουδάσω σε κάποια ιδιωτική σχολή για να μπορέσω να κάνω και κάτι άλλο και ταυτόχρονα για να μπορώ να την πληρώσω. Ξεκίνησα να δουλεύω ως μπουφετζής σε μια λυσίδα τότε καταστημάτων και αμέσως κατάλαβα ότι η εστίαση τότε ήταν το μόνο ο μόνο τομέα στην Ελλάδα που πλήρωνε για κάποιο λόγο. Ναι, είναι βαλιά, Εγώ δηλαδή πήγα από το σχολείο το 6 και το 7, ξεκίνησα να δουλεύω και έβγαζα 850 ευρώ δουλεύοντα ω μπουφετζή πενθήμερο. Ναι. Μιλάμε τώρα δε, για τα λεφτά για τα οποία, τα οποία, έπαιρνα εγώ το μήνα μου φαινόταν διαστημικά τότε. Καμία σχέση. Οπότε ξεκίνησα έτσι και αμέσω κατάλαβα ότι μου αρέσει αυτό ο χώρο. Πέρναγα όμορφα, έβλεπα διαφορετικού ανθρώπου κάθε μέρα. Συνεργαζόμουν με ανθρώπου, ε, με τα χρόνια έμαθα να σέβομαι και μου δώσανε πολλά πράγματα σε αυτόν τον τομέα, από την πρώτη μου δουλειά κιόλα. Μαγεύτηκα λίγο από την αιστεία και κόλλησα. Γενικά, νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι το παθαίνουν αυτό με το που ξεκινήσουν να δουλεύουν στην αιστεία. Έχει κάτι αυτό ο χώρο. Είτε δουλεύει πρωί είτε βράδυ. Γιατί εγώ ξεκίνησα πρωί. Τώρα, βέβαια, αν μου πει να ξυπνήσω 7 παρα 20, θα αυτοκτονήσω, αλλά ναι. Και οι υπόλοιποι που έχω φιλοξενήσει, που του ξέρει όλου, είμαι σίγουρη, και ο Σουρμπάτη και ο Γκικόπουλο και ο Κοροβέση, για την εστίαση κάπω υπάρχει κάτι που κολλάτε όλοι. Ναι. Είναι έχει κάτι μαγικό. Δεν ξέρω. Ε, δεν είναι αυτή η έννοια που λέμε ότι που νομίζουν όλοι ότι θα πα ένα μπαρ και όλη την ώρα παρτάρουμε γιατί έχει πολλή δουλειά από πίσω. Παρ' όλα αυτά είναι ο χώρο έτσι λίγο πιο ελεύθερο, έχει, λίγο πιο... έχει μια έννοια λίγο πιο ελεύθερη γενικά τη εργασία. Οπότε έτσι ξεκίνησα. Μετά έτυχε να γνωρίσω κάποιου ανθρώπου να τότε. Είδα online κάποια σεμινάρια και είπα γιατί όχι. Πήγα, έκανα τα σεμινάρια και ξεκίνησα να προσπαθώ να εξελίξω, να εξελιχθώ εγώ προσωπικά. Και εκείνα τα χρόνια που μου λες, γίνεται και το μεγάλο μπαμ, με διαγωνισμούς που πηγαίνετε οι μπαρμενς, και ακούμε εμεί ξέρω εγώ, από τον δικό μας τον, τον, τον Αριστοτέλη Παπαδόπουλο, θυμάμαι τότε, που ξεκίνησε όλο αυτό το μπαμ, και μετά και, και τα μπαρ στην Ισχύει. Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στις υπόλοιπες πόλεις, έχουν αρχίσει και εξελίσσονται και είναι... Γι' αυτό λέμε ότι είναι η βαριά βιομηχανία. Βλέπει μπαρ στην Ελλάδα που είναι φάμιλα του εξωτερικού. Εκείνα τα χρόνια πρέπει να ξεκίνησε, σωστά. Η αλήθεια είναι πως η μεγάλη ας το πούμε, εξέλιξη άρχισε ναι. κοντά στο 2008-2009. Εκεί άρχισαν τα πρώτα μεγάλα βήματα, άλματα στην εστίαση στην Ελλάδα. Ο τομέα γενικά τη εστίαση πάντα ήταν ανεπτυγμένος, αλλά όχι με αυτή την έννοια που λέμε σήμερα. Η Φυσμό εξέλιξη θετική. Σωστά. Αυτό είναι η Ελλάδα, έτσι. Ε, Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν για να μπορέσουν να, και ανοίξανε καταστήματα ή ήταν bartenders όπως ας πούμε ανέφερε τον Αριστοτέλη του Παπαδόπουλου που κέρδισε και το πρώτο world class στο παγκόσμιο ε, ήτανε άνθρωποι που δουλεύανε χρόνια στην εστίαση και βλέποντας, ταξιδεύοντας στο εξωτερικό τι γίνεται παρά έξω, πηγαίνοντας στο Λονδίνο, Βερολίνο, Νέα Υόρκη, βλέποντας τα trends, άρχισαν να τα φέρουν εδώ πέρα σε μια Ελλάδα που τότε ήταν πάρα πολύ πίσω σε θέμα cocktail making και ήμασταν στην εστίαση, δουλεύαμε, ξέραμε να την κάνουμε τη δουλειά, αλλά όχι σε αυτό το επίπεδο. Και υπάρχει ένα κίνημα λοιπόν, 10-15 ανθρώπων οι οποίοι ξεκινάνε όλο αυτό και οι εταιρείε τότε, γιατί είμαστε σε ένα ωραίο σημείο της ε, ιστορίας, έχουν λεφτά. Οπότε όλοι αυτοί οι διαγωνισμοί στους οποίους αναφέρεσαι... Η οι εταιρείε, το marketing των εταιριών, στοχεύει σε αυτού του ανθρώπου, του bartenders κτλ. για να προωθήσει τα προϊόντα τη. Και αντίστοιχα, μα πηγαίνανε τότε ταξίδια στο εξωτερικό. Έχω πάει Σκοτίε, Αγγλίε, Ολλανδίε. Μιλάμε Φεραινική, τώρα τα λεφτά. Και Μεξικό, που εκεί όλα αυτά. Ναι, μιλάμε πάρα πολλά λεφτά οι εταιρείε φωτών. Σήμερα εντάξει, δεν είναι το ίδιο γαλαντόμε, θα έλεγε, έλεγε κανεί, αλλά ταυτόχρονα η εστίαση μαζί με τι εταιρείε εξελίσσεται. Full. Και η Ελλάδα γίνεται τα τελευταία 10 χρόνια, 12, το επίκεντρο της ευρωπαϊκής μπάρ σκηνής. Ε, τυχερός να ξεκινήσω σε εκείνη την χρονική στιγμή, γιατί γνώρισα ανθρώπους οι οποίοι ξεκίνησαν όλο αυτό που αναφερόμαστε τώρα και μπόρεσα να κάνω ride the wave που λένε και στα αγγλικά. Εκείνη που το και το που βγαίνει, εκεί, από εκεί ξεκίνησε, που βγαίνει συνέχεια στα 50. Το κλάμψις ήρθε λίγο αργότερα, αλλά λίγο ναι, αργότερα. ισχύει. Το κλάμψις ξεκίνησε το 14, το Δεκέμβριο 14, έχει και γενέθλια τώρα, τα παιδιά έχουν στις 20 του μήνα γενέθλια. Ήδια χρόνια ε, με αυτά... το κλάμψης. Ακριβώ. Ξεκινήσανε νομίζω οι δύο ή τρει μέρε αργότερα. Ήταν και η πρώτη παραγγελία που μπήκε ποτέ. Ναι. Στα 3 cents. Ναι. Λοιπόν, εσύ μπάρμαν δουλεύει τότε. Όμω έχουμε φτάσει ποια χρονιά τώρα, 2000. Λοιπόν, α πούμε ότι εγώ είμαι το, το 13 που γυρνάω από το Λονδίνο. Γιατί πήγα και δούλεψα και ένα χρόνο στο Λονδίνο γιατί θεωρούσα ότι εκεί θα βρω πιο πολλά πράγματα, θα γνωρίσω πιο πολύ ουσία, γιατί είχα κερδίσει και εγώ δύο-τρει διαγωνισμούς στην Ελλάδα και αισθάνθηκα ότι ήθελα να δω και κάτι άλλο, ήθελα να εξέλιχθω λίγο παραπάνω. Οπότε πάω Όποιος μπορεί δηλαδή να το κάνει αυτό, να βγαίνει και να δει λίγο. Ισχύει. Παρ' όλα αυτά, οι Έλληνε έχουμε μία τάση να μην μπορούμε να στεριώσουμε στο εξωτερικό με τίποτα. Δηλαδή, η αίσθηση του θέλω να γυρίσω πίσω είναι τρομερά μεγάλη μετά από τους 8-9 μήνες και αν, ε, η, αν δεν έχει συνηθίσει μια μεγαλούπολη όπως είναι ας πούμε η... το Λονδίνο εγώ πνίγηκα, δηλαδή Με δεν, δεν άντεξα. Πήγε, νομίζω, και άντεξα, πήγαινε, νομίζω ένα mental breakdown να γυρίσεις, ναι. <laughs> και γυρνάς <laughs> μετά από ένα χρόνο και καθόμαστε και Συναντάω ας πούμε φίλους οι οποίους είχα να δω 1,5 χρόνο, βλέπω λίγο πώς κινούνται. Παράδειγμα ο Γιώργος ο Μπάγκος που είναι και συνεργάτης μου στα 3Cents τώρα, τον ξέρω από το 2008-2009. Ήταν ένας από τους πρώτους instructor που είχα στα σεμινάρια της Bar Academy που ανέφερα. Ο Γιώργος είναι από τους leaders στην bartending σκηνή και από τους πιο influential bartenders που έχει βγάλει η Ελλάδα. Και τυχαίνει να είναι και φίλος μου, είμαι τυχερός δηλαδή γι' αυτό. Οπότε μιλάμε με τον Γιώργο, Ήτανε το, βρισκόταν τότε στο Ντος Αγκάβε, στο πολύ γνωστό Τεκίλα Μπάρ, που πλέον έχει κλείσει δυστυχώ. Και με τον Γιώργο, όπως είπα, επειδή γνωριζόμαστε από πιο παλιά, όλη μας η ιστορία ξεκινάει και από το το 2011 που είχαμε ταξιδέψει μαζί στη Νέα Ορλεάνη για να πάμε σε ένα bar convention που λέγεται Tales of the Cocktail, το πιο γνωστό παγκόσμιο, ας το πούμε, φόρουμ, forum, forum όχι φόρουμ, αλλά σαν συγκέντρωση bartenders και εταιριών, συνέδριο. δεν βλέπετε αναψυκτικά, δηλαδή τέτοια ροζ, θες να μου πεις. Όχι, αλλά βλέπουμε έναν τύπο, ο οποίος λέγεται Darcy O'Neill, που παρουσιάζει το καινούριο του βιβλίου που έχει γράψει και μιλάει για την ιστορία των αναψυκτικών στην Αμερική και μάλιστα ο τύπος δίνει και συνταγέ πολύ γνωστόν μπραντ που φτιαχνόντουσαν τότε. Και πάθαμε πλάκα. Να το με πω ποια έτσι απλά λαϊκά. Δεν ε. πλάκα όμω. Εν τω μεταξύ, πριν συνεχίσει, τα όταν τα λέμε για εμά του απλού, μέχρι πριν εμφανιστείτε εσεί. Ήταν τα πολύ συγκεκριμένα αναψυκτικά που ξέρουμε όλοι, που ξέραμε μάλλον. Σωστά, σωστά. Συνέχισε. Σωστά. <laughs> τα αναψυκτικά είναι μια πολύ ευρία κατηγορία. Απλά εμεί στην Ελλάδα τα λέμε απλά αναψυκτικά. Όλα ό,τι περιέχει, ό,τι βασικά μπορεί να το βάλει στο ψυγείο έχει και να το καλάκι και το πει μετά. Αν έχει μπουρμπουλίθρε, καλώ, γιατί υπάρχουν και αναψυκτικά χωρί μπουρμπουλίθρε για τα παιδάκια που λέμε πορτοκαλάδα ή μπλε. Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Και αυτό είναι αναψυκτικό θεωρείται. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα πολύ γενική, ένας πολύ γενικό όρο το αναψυκτικό. Βλέπουμε λοιπόν την ιστορία ε, των αναψυκτικών στην Αμερική. Μαγνητιζόμαστε, παίρνουμε το βιβλίο του Ντάρση και αρχίζουν ε, οι πειραματισμοί. Όταν λοιπόν ε, γυρνάω από το Λονδίνο, ο Γιώργος είναι ήδη σε μία φάση που κάνει πράγματα μόνος του, ψάχνεται με τα αναψυκτικά, φτιάχνει μόνος του ε, grapefruit soda Για να σωστά να καταλάβεις, έφτιαχνε αυτό το ροζ. Το ρο, πειραματίζεται μόνος του, δηλαδή στο μπαρ του λείπει κάτι και το κάνει μόνος. Δεν δηλαδή, έχει μισθεί. Ακριβώς. Κατάλαβα. Η αφού έχει μιλήσει και με άλλου bartenders όπω ανέφερε πριν, σίγουρα θα σου έχουν πει για αυτή τη φάση που στο μπαρ κάποια στιγμή θέλαμε όλα να τα φτιάχνουμε μόνοι μα. Ναι, ο, 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 Οτιδήποτε ήταν ένα. Μπράβο. Όλοι θέλουμε, ξέρω, να φτιάχνουμε κάτι μόνοι μα, γιατί θεωρούμε ότι δεν, δεν, δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχα καλό συνήθω. Ίσως δίνετε και, τη, δική, για να το κάνετε customized, ότι είναι το, το κοκτέιλ που θα πιει από το Γιώργο στο δώσα αγάβε. Σωστά, σωστά. Οπότε όταν ε, είναι στη διαδικασία να φτιάξει κάποια πρώτα αναψυκτικά, ο λόγος για τον οποίο ξεκινάει και φτιάχνει το grapefruit είναι γιατί δεν υπάρχει grapefruit σόδα στην Ευρώπη πουθενά. Οπότε ο Γιώργος ήδη πειραματίζεται, τότε δουλεύει και ο Δημήτρης στο ο Νταφόπουλος, στο συγκεκριμένο Bar. Και ταυτόχρονα, για να τα συνδέσω και λίγο, ο Βασίλη τότε έχει μια καινούργια εταιρεία, η οποία είναι στα πρώτα της βήματα εισαγωγή προϊόντων για μπαρ. Όπω είναι α πούμε λικέρ, σιρόπια, κουρέδε φρούτων, οτιδήποτε είναι αναλώσιμο θεωρητικά για τα κοκτέιλ στην εποχή εκείνη. Μέχρι και σήμερα την έχει την εταιρεία και πάει πολύ καλά και μπράβο του. Και υπάρχει λοιπόν τώρα αυτή η σύνδεση αυτών των τεσσάρων ανθρώπων που διάβασα τα ονόματά τους πρώτη πρώτη στην αρχή. Ε, έρχεται εντελώ τυχαία. Γνωρίζει ο ένας τον άλλον, γνωριζόμαστε λίγο από την αγορά. Ο Βασίλης έχει τον Δημήτρη να, του κάνει τον brand να είναι ο brand ambassador των προϊόντων του για όλο το πορτφόλιο της εταιρεία. Ο Δημήτρης έχει και αυτό σαν μέντορα τον Γιώργο, όπως πολύ τον είχαμε εκείνη την περίοδο. Ε, και ξεκινάμε σε αυτή τη πολύ απλή φάση να πούμε ότι πάμε να πιούμε ένα καφέ. Κάπως έτσι ξεκίνησε όλο αυτό. Γιατί θέλαμε να συνεργαστούμε και εγώ έλεγα μόλις είχα γυρίσει από το Λονδίνο ότι θέλω να κάνω κάτι άλλο, κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, χωρίς να ξέρω τι και πώς. Βλέξα ότι ήθελα να κάνω κάτι. Έβλεπα ότι η αγορά αυτή είναι σε μια άνθηση και μπορούμε να κάνουμε κάτι. Όχι να ανοίξουμε το δικό μας μπαρ. Κανένα δεν ήθελε να ανοίξει το δικό του μπαρ, αλλά κάτι διαφορετικό. Και ποιο έκανε το πρώτο pitch σε ποιον, αυτό αναρωτιέμαι. το πρώτο pitch, ποιο το έκανε σε ποιον, λοιπόν, τι, τι, Ποια είναι η φράση που ακούστηκε για αυτό το ρόζο αναψυκτικό. Επειδή μπορεί να ακούσουν αυτό το podcast άνθρωποι οι οποίοι έχουν και σχέση με την επιχειρηματικότητα, εμεί τότε δεν είχαμε καμία σχέση με την επιχειρηματικότητα με την έννοια που τη διδάσκουν. Τι θέλω να πω. Ε, μια καλή ιδέα, αυτό το pitch, α πούμε, που λε τώρα, δεν έγινε ποτέ όταν καθίσαμε σε ένα τραπέζι και αρχίσαμε να συζητάμε, να πετάμε ιδέες, ήταν απλά ένα brainstorming. Μας αρέσει η φάτσα του αλουνού δίπλα μας, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς οι τέσσερις. Και απλά πήγαμε για ένα καφέ για να δούμε τι θα μπορούσε να κάνουμε εμείς οι τέσσερις. Γιατί καλά είμαστε, σαν φίλοι θα μπορούσαμε να κάτσουμε, αλλά έχουμε και κάτι άλλο εδώ πέρα που μπορεί να γίνει. Για να σκεφτούμε λίγο. Και κάναμε δύο-τρία έτσι δεν τα λες ρατεβού, περισσότερο καφέ, ναι, καφέ στο κολονάκι που του αρέσει του Βασίλη και άρχισαν να πετάμε ιδέες. Τότε ο Γιώργος ήδη έφτιαχνε την Grey Fruit Soda για να μπορεί να φτιάχνει την παλόμα στο το tequila bar που δούλευε όπως είπαμε το τόσα αγκάβες και ο Βασίλης είναι super fan αυτού του ποτού. Έχει έρθει λοιπόν και κάθεται στο δεύτερο τρίτο καφέ που καθόμαστε δεν θυμάμαι και λέει Καλά, έχουμε πετάξει 15 διαφορετικές ιδέες. Και λέει, αφού αυτό το κάνετε, έχει τρομερό γκέλ, είναι το καλύτερο που έχω πιει μέχρι στιγμή και ξέρει να το φτιάξει, γιατί δεν πάμε να το κάνουμε σε ένα larger scale. Και καθόμαστε και τον κοιτάμε οι άλλοι τρει και λέμε, τι είπε τώρα αυτό. Τον μπροστά στα και μάτια. Λέμε, σας. τι είναι ο larger scale. Ναι, και λέει, να πάμε εκεί συνταγέ στο εργοστάσιο να πάμε να το να φτιάξουμε. Εμεί τότε δεν ξέραμε. Όχι να πάμε σε εργοστάσιο. Εμείς ήμασταν, ξέραμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε καλά. Αλλά μέχρι εκεί ο Βασίλη είχε ήδη τι επιχειρήσει του, είχε ήδη γνώση τη αγορά πολύ καλύτερη από εμά των ανθρώπων που δουλεύουν μάλλον στην αγορά, όχι στην αγορά του bartending, του γύρω-γύρω από τον μπαρ. Και απλά έτσι ξεκίνησε. Και το προϊόν φτιάχτηκε μέσα σε 7-8 μήνε στη μορφή που το βλέπετε σήμερα. Τη μορφή που το βλέπουμε Και... σήμερα. Ναι. Και τι θέλω να πω με αυτό. Ε, το, το να φτιάξουν τέσσερι άνθρωποι, οι οποίοι τρει είναι barmen, που εντάξει, τα λεφτά που έχει στην άκρη σαν barman είναι οριακά μηδενικά. Ναι, ναι, ναι. Τότε τα ξοδεύαμε και όλα για να παίρνουμε προϊόντα από το εξωτερικό, να πηγαίνουμε ταξίδια, να βλέπουμε άλλα μπαρ. Είχαμε πάρα πολύ λίγα λεφτά στην άκρη. Οπότε λέμε να τα βάλουμε δια τέσσερα ο, ό, 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 ό,τι έχει έχουμε. έχει ο καθένας. Να ξεκιν... Ακριβώς. Και βάλαμε ένα πολύ μικρό ποσό, αλλά πολύ μικρό ποσό, ναι. για να ξεκινήσουμε την εταιρεία. Όλο bootstrap δηλαδή, όλο δικό σας. Καθόλου από έξω χρηματοδότηση. Τι χρηματοδότηση, ποιος θα μας έδινε λεφτά γενικά. Ο Γέννη και πήδη και χατζή που λέει και ο Friends, Fools and Family. Γιατί οι τράπεζε δεν πρόκειται να μα δίνουν ποτέ λεφτά και δεν μα δώσανε ποτέ λεφτά μέχρι και το τελευταίο μήνα α πούμε τώρα δεν μα έχει δώσει ποτέ καμία τράπεζα από τίποτα. Ούτε φράγκο. Ωραία, να τα λέμε αυτά για να ακούνε και οι υπόλοιποι. Και οι υπόλοιποι που θέλουν να ξεκινήσουν. Ναι. Και επίση, κα, το επιχειρήν για μένα, το μαγικό με το επιχειρήν, είναι ότι ακ, ακριβώ οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τελειώσει business schools μπορούν παρόλα αυτά, χωρί τέτοια γνώση, γιατί είναι λίγο δοκιμή και λάθο, είναι λίγο πειραματισμό. Σκέφτομαι, είναι μια φράση που έχει πει, δεν θυμάμαι ποιο, ότι το ότι επιχειρήν είναι λίγο το καταφύγιο των outsiders, αυτών, αυτών, που, αυτών που θέλουν να κάνουν πράγματα με το δικό του τρόπο. Ισχύει. Η αλήθεια είναι πως ε, το, το επιχειρήν με την φράση που το, το λένε και το διδάσκουν είναι λίγο πολύ σύνθετο. Για μένα, όταν, επειδή ο κόσμος σκέφτεται όταν λέει να επιχειρήσω να κάνω κάτι ανάλογα με την εποχή, βλέπουν και τα trends. Τι θεω, και πάει ο κόσμος που δεν έχει γνώση να επιχειρήσει σε κάτι το οποίο είναι επειδή μόδα. ακούγεται ότι είναι μόδα ακριβώς, Έτσι. θα βγάλουμε και εμείς λεφτά. Αν ξεκινήσει το επιχειρήν με το να βγάλεις λεφτά, συνήθως τουλάχιστον δηλαδή από την πολύ μικρή δική μου εμπειρία, από την Χάνης. Θα εγκαταλείψεις. Ε, εμείς ξεκινήσαμε σε έναν τομέα τον οποίο το γνωρίζαμε από, από μέσα μέχρι έξω τα πάντα ναι. και μπήκαμε για να κάνουμε κάτι το οποίο θα ήταν ένα project που, θα, που θέλαμε απλά να δώσουμε να πιει και ο καταναλωτής, να πιει και ένας φίλος μας μπάρμαν. Ξεκίνησε όχι για να βγουν λεφτά, ξεκίνησε για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι όμορφο. Οπότε δεν, δεν πήγαμε ποτέ για να βγάλουμε τα λεφτά. Αυτό ήρθε, γιατί δεν βγάλαμε λεφτά για πολλά χρόνια. Τα 3 cents δεν πληρωνόμασταν για 4-5 χρόνια. Δεν είναι δηλαδή ότι ξαφνικά μια μέρα ε, λέμε, Ω, oh, million dollar idea, πάμε να βγάλουμε λεφτά, να γίνουμε πλούσιοι, να κάνουμε να δείξουμε. Ήταν ένα project που θέλαμε να κάνουμε για να είναι κάτι όμορφο, για να βγει από Οπότε, μέσα σα. Ναι, και επειδή ξέραμε και πάρα πολύ καλά αυτόν τον τομέα. Άμα δεν ξέρει καλά τον τομέα, δεν μπορεί να επιχειρήσει μέσα σε αυτό. Ναι. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει. Τέλο μικρή Είναι πολύ σημαντικό αυτά. να, να, να εμπυθίζεσαι στη διαδικασία σε όλα τα κομμάτια. Να μην πει Α, δεν καταδέχομαι. Όχι, πρέπει να ξέρει τα πάντα γύρω από τη δουλειά σου. Πιστεύει ότι το όραμα είναι Μπορώ. αυτό που τελικά που σα τραβούσε, ε, Αρχικά ναι, γιατί ήταν κάτι το οποίο, όπω είπα, φτιάξαμε για να αρχίσουμε να το να το δίνουμε σε φίλους μας, να, το, να είναι πιο εύκολα ε, να, να, το αγοράσουν, γιατί τότε ας πούμε, το φτιάχναν τα παιδιά στον τόσα στο Το να, να πας να πεις μια παλόμα στον τόσα αγκάβες, και okay, εντάξει. Ήταν ένα από το ένα βράδυ, αλλά άμα ήθελες να το φτιάξεις στο δικό σου μπαρ, άμα ήθελε κάποιος να το πει σπίτι του, που λέει ο λόγος, πώς θα το έκανε. Οπότε ήταν κάτι το οποίο εμείς οραματιστήκαμε και λέμε, Πάμε. πάμε με μια σειρά ναυσιτικών, η οποία να είναι premium, να μπορεί κάποιο να πιει κάτι πολύ καλό, με πολύ καλά συστατικά και να απολαύσει ένα ποτό. Αρχικά δεν ήταν ο σκοπό μα να το πιούνε σκέτο ποτέ. Ναι. Βέβαια εκεί κατάληξε το Grapefruit, α πούμε, να. Εγώ το πιούνε σκέτο. αυτά. <laughs> έτσι. Πάρα πολλοί κόσμος Και κάποια στιγμή δεν το πιστεύαμε κιόλα. Μέσα στα χρόνια μα είχαν πει ότι μάλλον πίνετε πιο πολύ σκέτο παρά σε παλόμε ή σε κοκτέιλ. Και λέγαμε εμεί: Αποκλείεται, αποκλείεται. Ακόμα μέχρι και σήμερα δεν ξέρουμε. Πριν μα πει για το όνομα, πώ βγήκε, η Παλώμα θέλω να μου πει λίγο, τι είναι η Παλώμα. Λοιπόν, η Παλώμα, αν και πλέον έχει γίνει, νομίζω, το πολύ. εθνικό ποτό του Έλληνα. <laughs> 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 Όχι, <εγκρόν>. είναι ένα. <laughs> Αυτό έχουν πάρει μια ας το πούμε, δημοτικότητα η οποία είναι άνευ προηγουμένου. Θυμίζει λίγο Μοχίτο στι αρχέ του 2000 η Παλώμα σήμερα. Η Παλώμα λοιπόν είναι ένα ποτό το, το οποίο ήταν ψήλο ξεχασμένο και είναι ένα ποτό το, το οποίο έχει δημιουργηθεί σε ένα πολύ μικρό μπαρ, δεν το λε μπαρ ακριβώ, στο Μεξικό, το οποίο αποτελείται από δύο υλικά στην ουσία. Τεκίλα, γκρέι soda και αλάτι. Το αλάτι στο Μεξικό το βάζανε μέσα στο Ποτήρι. Το ποτήρι το βάζουμε στο χείλο για να είναι και ή, λίγο. ή στο ανακάτεμα. Ε, εκείνοι το βάζανε μέσα μέσα. Αμέσω. Σαν μέσα. υλικό. Ναι, pinch of salt. Ναι, οκ. Okay. Παρ' αυτά, επειδή εντάξει δεν είναι ωραίο για όλου και επίση θε και μια γαρνιτούρα να φαίνεται και πιο όμορφο. Ε, δεν θες, το βάζουν πλέον στο χείλο και βάζει και ένα όμορφο wedge, α πούμε, από ένα pink grapefruit ή ένα lime κτλ. Ε, Οπότε αυτό το συγκεκριμένο ποτό ήταν λίγο ξεχασμένο γιατί pink grapefruit σόδε δεν υπήρχαν είναι. συγκεκριμένα pink. Grapefruit σόδε υπήρχαν, αλλά μόνο στο Μεξικό. Και παρόλα αυτά στην Ευρώπη έβρισκε μία-δύο με το ζόρι και αυτά σε μεγάλε αγορέ όπω ήταν το Λονδίνο. Ναι. Οπότε όταν ήθελε να φτιάξει αυτό το ποτό, έπρεπε να μπει στη διαδικασία να, να αλλάξει τα υλικά του, να βάλει χυμό από grapefruit που δεν είναι το ίδιο, να προσθέσει σόδα σαν το πάπ. Στην ουσία κάνει ένα τελείω διαφορετικό ποτό. Είναι σαν να θε να πα να φτιάξει ένα φαγητό και επειδή δεν έχει δύο-τρία υλικά, να πα να το κάνει γύρω-γύρω. Δεν είναι το ίδιο φαγητό στο τέλο-τέλο. Είναι μια παραλλαγή του. Οπότε η παλώμα είχε μόνο παραλλαγέ μέχρι τότε. Βγάζουμε εμεί λοιπόν την grapefruit σόδα από pink grapefruit που δεν υπήρχε τελείω unique. Ναι. Και ξεκινάει αυτό το ποτό να γίνεται λίγο πιο γνωστό. Επειδή μας γνωρίζουν και στην ε, αθηναϊκή σκηνή των μπαρ ε, τα παιδιά και οι μπαρτέντερς και οι εταιρείε και τα λοιπά, να το δοκιμάζουν και να ακούγεται το ποτό. Και υπάρχει και ένα λίγο πιο international. Ο Γιώργος, ας πούμε, τότε ήταν και έχει κερδίσει παγκόσμιο διαγωνισμό, ήταν ambassador σε, μια, σε, ένα ιταλικό brand, έχει γυρίσει όλο τον κόσμο, τον ξέρουν και στο εξωτερικό, μας ξέρουν και στο εξωτερικό, αρχίζουν να βλέπουν τι κάνουμε, Α, ah, παλώμα, μπορείτε να, μπορούμε πλέον να φτιάξουμε την παλώμα την αυθεντική. Ναι, παιδιά, μπορείτε. Και εξελίσσεται όλο αυτό σε ένα trend και σε ένα... Ξέρω, δημιουργείται ένα κοκτέιλ trend πάνω στην παλώμα που ε, δεν, δεν, είχε προηγούμενο. Από και στώμα γιατί στώμα δεν το Τώρα. Όλο mouth to mouth. Και ποιο είναι το κορυφαίο, ότι τότε η τεκίλα είχε ήδη αυτό το κακό Είχαν αρχίσει να να πέφτουν ειδικά στην Ευρώπη οι πωλήσει τη, γιατί ο κόσμο δεν ήθελε πια τεκίλα. Δεν ήταν πολύ τρέντι σαν προϊόν. Η τεκίλα ήταν το τριτοτέταρτο α το πούμε, σπίριτ που θα χρησιμοποιούσε. Το ρούμι, το τζίνι, η βότκα ήταν πολύ πιο ισχυρά σε σχέση με την τεκίλα. Και αρχίζει η τεκίλα λοιπόν από το 2014 και μετά, με την παλώμα κιόλα και οι εταιρείε τεκίλα να μπαίνουν πίσω από το τρέντι παλώμα και γίνεται χαμό. <laughs> Κάτι το οποίο δημιουργήθηκε από ένα ποτό σε ένα μπαρ το οποίο πλέον έχει κλείσει κιόλα. Και το όνομα πώς προέκυψε. Λοιπόν, για την εταιρεία τώρα. Τα, το 3 cents επειδή τώρα είμαστε στους όπως είπα στους 8... πριν... Ποιες, ποιες καφέ, ποιες καφέ. Τώρα είμαστε στους 8 μήνες εκεί <laughs> που μετά τους καφέδες brainstorming που έχετε εκεί κατεβάσει, δες και είπατε ορίστε μπροστά στα μάτια μας είμαστε, είναι αυτό θα κάνουμε. Μετά εκεί στους 8 μήνες μαγειρεύεται φαντάζομαι και το λόγο και το όνομα και το μπουκαλάκι. Ναι, ναι. Τρομερή ιστορία με όλο αυτό είναι ότι όπως είπα και πριν τα χρήματα που διαθέτουμε είναι πάρα πάρα πολύ λίγα οπότε μας φτάνουν κατά βάση για να φτιάξουμε την πρώτη παραγωγή γιατί θέλαμε να φτιάξουμε πέντε διαφορετικά ε, 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 προϊόντα, προϊόντα όχι μόνο. Κωδικούς. Pink κωδικούς. Οπότε όλα μας τα λεφτά φτάνουν στην ουσία μόνο για την πρώτη παραγωγή. Έχουμε βρει μπουκαλάκια, καπάκια κτλ. Δεν έχουμε ετικέτα και μπράντ όμως Οπότε είμαστε στο 2014 και η Ελλάδα έχει μέσα την κρίση και τα λοιπά και εμείς είμαστε τελείως άσχετοι από marketing. Οπότε πρέπει κάποια στιγμή καθόμαστε πάλι στο τραπέζι και λέμε ωραία έχουμε το προϊόν, έχουμε τις συνταγές μας, τα έχουμε όλα, δεν έχουμε όμως brand. Πώς το Τι το θα πούμε. κάνουμε. Καθό... Καθόμαστε και βρίσκουμε λοιπόν, πιάνουμε πάλι τα βιβλία ναι. Με τις σόδες αρχίζουμε να αναλύουμε την ιστορία, από πού θα εμπνευστούμε για το όνομα και το βρίσκουμε σχεδόν μέσα σε ένα απόγευμα το όνομα. Το όνομα λοιπόν προέρχεται από μια πολύ συγκεκριμένη περίοδο ε, της Αμερικής ε, με, με, ανάμεσα στην ποτοαπαγόρευση και την μεγάλη κρίση. Κυρίως μέσα στη μεγάλη κρίση βγήκε αυτό το όνομα. Όταν λοιπόν στην ποτοαπαγόρευση είχαν κλείσει όλα τα μπαρ και τα, τα σόντα μπαρ τότε ήταν ένα... Ένα χώρο στην Αμερική, η οποία επειδή οι εισόδε ήταν πάρα πολύ διάσημε, που μπορούσε να πα μέσα εκεί και να βγει μια σόδα, με γεύση κτλ. Και, και μετά όλα αυτά έγιναν τα λεγόμενα αμερικάνικα diners. Τα soda bars εξελίχθηκαν σε diners Μετά σερβίραν και φαγητό κτλ. Και, και μέχρι σήμερα ισχύουν με διαφορετική μορφή, Παρ' όλα αυτά, τότε τα λέγανε soda bars. Οπότε στα Soda Bars τη τότε εποχή, αν ήθελε να πα να πιει ένα ανθρακούχο νερό, δηλαδή στο 1929-1930, έπρεπε να πληρώσεις 2 cents, ειδικά στη μεγάλη κρίση, τόσο ήταν το κόστος. Οπότε το παραγγέλνανε με το όνομα 2 cents plain, το απλό δηλαδή με τα 2 cents. Τότε το αναψυκτικό δεν μπορούσε να με τη γεύση μαζί, έπρεπε να το προσθέσεις. Οπότε τα είχαν σε, σε μορφή σιροπιού. Έβαζαν ένα ποτήρι λοιπόν σόδα και τότε άμα ήθελες να πιεις τσέρι σόδα, έπαιρνε ο bartender της εποχής το σιρόπι, το έβαζε στο ποτήρι με τη σόδα, το ανακάτευε με ένα κουτάλι και στο σέρβιρε. Και έπρεπε να πληρώσει ένα σέντ επιπλέον. Οπότε 3 cents ουσιαστικά ήταν το συνολικό ποσό που έπρεπε να πληρώσει για ένα ανθρακούχο αναψυκτικό με γεύση. Α, ολόκληρη ιστορία μα πίσω. Storytelling, όχι αστεία. Ισχύει, <laughs> storytelling. Οπότε το όνομα βγαίνει έτσι. Παρ' όλα αυτά, ακόμα δεν έχουμε ετικέτα. Και πάμε τότε να σκεφτούμε πώς θα το φτιάξουμε. Λεφτά δεν υπάρχουν. Ξέρουμε ότι οι εταιρείε για branding παίρνουν πάρα πολλά λεφτά. Και είμαστε δεν είμαστε εκεί ακόμα. Και... <laughs> Ισχύει. Και τότε η Ελλάδα, όπως λέω, είναι σε μια κρίση. Όλοι προσπαθούν να δουλέψουν στην εστίαση για να βγάλουν λεφτά. Και τότε στο μαγαζί που δουλεύω εγώ, στο μπάρ, δουλεύει ένας DJ, ο οποίος το επάγγελμα του δεν είναι DJ, προφανώς, είναι γραφίστας. Και λιγολογιστής, δημογραφίστας και του λέω, Νικόλα, αδερφέ, όλα αυτά. <laughs> χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Ε, λέει: Για να δω παιδιά, πού μπορώ να βοηθήσω. Του λέω: Επειδή είσαι και ωραίο τύπο, άμα είναι και τα λοιπά, να τα πούμε λίγο εδώ πέρα, να μα εξηγήσει λίγο πώ γίνεται αυτό, τι κάνουμε. Λέει: Εντάξει, θα σα το φτιάξω. Το ποσό που μα ζητάει η Νικόλα μας φαίνεται εξαιρετικά πολύ τότε, γιατί δεν έχουμε φράγκο. παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ λίγα λεφτά. Και shout-out στον Νικόλα για όλη τη δουλειά που κάνει. Του λέμε ακριβώ τι θέλουμε να κάνουμε, πώ θέλουμε να το κάνουμε το branding. Έχει τρομερό μάτι ο Νικόλα ακριβώς η εποχή στην οποία αναφερόμαστε εμείς τότε ε, εκεί στη Μποταπαγόρευση και 1930 είναι η εποχή που γενικά γουστάρει και ο Νικόλας γραφιστικά με ό,τι αυτό συνεπάγεται, μας φτιάχνει το λόγο και μας φτιάχνει μαζί και πέντε ετικέτες για τα προϊόντα τα οποία ζωγραφίζει η μητέρα του που είναι ζωγράφο, όλα τα σχεδιάκια στο χέρι. Αν δείτε τα 3 cents απ' έξω έχουν κάποια σχεδιάκια, το τα κάθε ένα να το ξεχωρίζει. Όλα αυτά, α πούμε, είναι σαν γραβούρε που τα έχει ζωγραφίσει η, 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 μητέρα του, του Νικόλα. Να, ναι, ναι. Πε το επίθετο του Νικόλα να, 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 να Ε, Γεωργιόπουλο. Ωραία. Α, φοβερό storytelling. Shout out, κάθε... out, shout out, shout out. βέβαια, γιατί κάθε μπουκαλάκι έχει ένα, ξέρω εγώ, δελφίνι, έχω δει σε ένα άλλο, δεν είναι. Έτσι, διάφορα ζωάκια. περιστέρι, όλα αυτά έχουν κάτι να πούνε για το προϊόν το οποίο αγοράζει. Σίγουρα, θα υπάρχει στιγμή. εξήγηση, ιστορία από πίσω. Σωστά. Οπότε έτσι ξεκινάμε. Ε, με τα χίλια ζόρια, 17 Δεκεμβρίου του 2014, η πρώτη παραγγελία όπως αναφέραμε πριν μπαίνει στο κλάμψος που άνοιγε τότε και σιγά σιγά εμείς όταν φτιάξαμε την πρώτη παραγωγή νομίζω ότι θα μας φτάσει για ένα εξάμηνο. Παρ' όλα αυτά μέσα στο πρώτο δίμηνο έχουμε ξεπουλήσει την πρώτη παραγωγή που μας φαινόταν τεράστιο ας το πούμε, κατόρθωμα και ξεκινάει μετά από τέσσερις μήνες, νομίζω είχαμε και την πρώτη εξαγωγή. Και εξαγωγή ε, και στα... κιόλα. Ιταλία. Ή, Ή, Ή τόσο Ήτανε... σύντομα. Ήταν πάρα πάρα πολύ γρήγορα όλα. Δηλαδή, τώρα, σαν ιός πίτσο... εξαπλώθηκε. Ναι, σαν ιός εξαπλώθηκαν τα θρησέντς, κάπως έτσι. Ήταν πολύ ιδιαίτερο ο τρόπος με τον οποίο ξεκινήσαμε και το, το πόσο η αγορά το αγκάλιασε. Γιατί η, η επιτυχία των, του brand δεν οφείλεται μόνο στο ότι ήταν τέσσερι άνθρωποι και είχαν μια καλή ιδέα. Οφείλεται σε αυτή την τάση και σε αυτόν τον χώρο του, του bartending, ο οποίο είναι αρκετά ενωμένο μεταξύ του. Δηλαδή, είναι, το bartending στην Ελλάδα είναι ένα χώρο στον οποίο όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μα, αν όχι όλοι, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Όλοι παρακολουθούμε τι κάνουν οι άλλοι με τον καλό. Όμω, όχι και να στηρίζεστε. πάμε να σαμποτάρουμε ή να προσπαθήσουμε να κράξουμε κτλ. Στηριζόμαστε μεταξύ μα. και έτσι τα 3 cents εξελίχθηκαν σε ένα μπραντ το οποίο το αγκάλιασε η αγορά της Ελλάδας και μπορέσαμε να, να βγούμε και παραέξω. Γιατί το αγκάλιασαν και οι bartenders της Ευρώπης αντίστοιχα, φίλοι και εμείς. Οπότε είναι από τους λίγους τομείς νομίζω που στηρίζεται, αλληλοστηρίζεται τόσο, τόσο πολύ, πολύ η... Το μπαρ στην Ελλάδα, ναι. Δηλαδή το έβλεπε ο ένα με τον άλλον και έλεγε το θέλω και εγώ στο μπαρ μου. Κάπω έτσι καταλαβαίνω ναι. ότι έγινε στην αρχή. Ναι. Δηλαδή. Ναι. Ακριβώ έτσι. Οπότε για μα ήταν πάρα πολύ θετικό γιατί δεν, δεν, δεν μπορεί να περιμένει απαραίτητο ότι κάποιο θα σε στηρίξει, αν ιδιωτελώ επειδή είναι φίλο ή επειδή είναι γνωστό σου. Παρ' όλα αυτά, μια καλή κουβέντα που ακούσαμε από την πρώτη στιγμή που δοκιμάζαν το προϊόν είναι ότι αν δεν ήταν ένα καλό προϊόν. Δεν θα συνέχιζα να το έχω στο μαγαζί μου. Παρ' όλα αυτά, σα στήριξα στην αρχή. Ήταν από τι κουβέντε που ακούσαμε πάρα πολύ συχνά, ειδικά στην αρχή, ότι σα στηρίζω γιατί είσαστε παιδιά του χώρου κτλ. Θέλουμε να εξελιχθείτε. Παρ' όλα αυτά, άμα δεν ήταν ένα καλό προϊόν, δεν θα συνεχίζαμε να το έχουμε στο μπαρ μα. Δηλαδή, είναι η ποιότητα. Δηλαδή, εσύ πιστεύει ότι ένα από του λόγου τη επιτυχία ήταν και η ποιότητα του προϊόντο σα. Φυσικά, ναι. Γιατί για τα αντίστοιχα προϊόντα που υπάρχουν στο εξωτερικό. Υπήρχαν τότε στο εξωτερικό, εμά δεν μα κάλυπταν. Οπότε θέλαμε να φτιάξουμε ένα προϊόν το οποίο να μπορεί να καλύψει, να υπερκαλύψει αυτέ τι ανάγκε, να είναι πολύ καλύτερο από τα προϊόντα που υπάρχουν ήδη διαθέσιμα στην αγορά. Και θεωρούσαμε ότι είχαμε την παλέτα και τι δυνατότητε να φτιάξουμε ένα καλύτερο προϊόν από αυτό που βρίσκαμε στην αγορά μέχρι τότε. Κάναμε λίγο reverse engineering, α πούμε. Πότε ήξερε ότι ήρθε η ώρα να σταματήσει την πρωινή δουλειά. Μέχρι πότε την κάνει. την, 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 την βραδινή δουλειά στην προκειμένου. Τη βραδινή δουλειά. Λοιπόν, ναι. βραδινή δουλειά κάνουμε, εγώ δουλεύω από το... μέχρι, το 16, μέχρι τα μέσα του 16 δούλεψα εγώ. Περίπου όλοι σταματήσαμε εκεί, στο, μέχρι το τέλος του 16 είχαμε όλοι αφουσιωθεί full time στα 3 cents. Γιατί είχε το brand φτάσει σε μια φάση που έπρεπε να είμαστε όλοι από πίσω, να τρέχουμε, να κάνουμε τα πάντα, γιατί τα πάντα τα κάναμε τέσσερις άνθρωποι απολύσει, marketing, διανομή, τα πάντα. Η ρόλη ήταν διακριτή φάση... ή κάνατε όλοι τα πάντα. Δηλαδή, πώ έγινε αυτό. Δεν Είχε ήταν εντελώ διακριτή. Επίση, πριν να απαντήσω, οι χαρακτήρε σα είναι διαφορετικοί. Αλληλοσυμπληρώνεστε με κάποιο τρόπο. Ναι, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, σύνθετη ερώτηση. Α πάμε με το πρώτο κομμάτι. Εμεί είμαστε. Όταν λέω τέσσερις άνθρωποι που κάνουμε τα πάντα, εννοώ ότι η ρόλη δεν είναι εντελώ διακριτή. θέλω να πω ότι υπήρχαν κάποια κομμάτια που κάποιο τα έξερε καλύτερα. Π.χ. ότι έχει να κάνει με λογιστικά και οικονομικά κτλ. Και επειδή ο Βασίλη είχε και την εταιρεία, ήδη είχε και μια μεγαλύτερη εμπειρία, ήταν ο μεγαλύτερο από όλου μα. Τα διαχειριζόταν αυτό και μέσω αυτού αρχίσαμε να μαθαίνουμε και εμεί αυτά τα κομμάτια. Αντίστοιχα, όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή τα εμπορικά κομμάτια, μα έδινε μια συμβουλή. Ο Βασίλη μα έδωσε πάρα πολλέ συμβουλέ στου υπόλοιπου τρει για να μπορέσουμε να μάθουμε Δουλειά. Γιατί είναι διαφορετικό να είσαι bartender με μια καλή ιδέα και διαφορετικό να έχει μια εταιρεία η οποία έχει να κάνει με πράγματα εμπορικά, οικονομικά, λογιστικά, marketing, πράγματα τα οποία εμεί δεν γνωρίζαμε και ούτε άνθρωποι που τα έχουν σπουδάσει απαραίτητα μπορούν να έρθουν πούνε τα όχι. να πούνε Εννοείται να Είναι τελείω διαφορετικό σε κάθε τομέα. Οπότε. Ε, για να απαντήσω και στο δεύτερο κομμάτι τη ερώτηση, είμαστε τέσσερι πάρα πολύ διαφορετικοί άνθρωποι. Όταν λέω πάρα πολύ διαφορετικοί, εννοώ πάρα πολύ διαφορετικοί. Αυτό όμω ήταν και το θετικό. Γιατί ο καθένα, ε, εκεί που μπορεί ο άλλο να ήταν λίγο καλύτερο ή να ήταν λίγο πιο. είναι μια κακή μέρα για κάποιον, π.χ. Κανένα ποτέ δεν είπε, Α, ξέρει κάτι, δεν με ενδιαφέρει. Να πα. Ήμασταν όλοι πάντοτε πολύ ανοιχτοί στο να βοηθάμε ο ένα τον άλλον, να στηριζόμαστε στι δύσκολε φάσει και ένα βασικό λόγο για τον οποίο πιστεύω αυτή η επιχείρηση έχει πάει καλά είναι γιατί ποτέ, μα ποτέ δεν τσακωθήκαμε για οτιδήποτε έχει να κάνει με την εταιρεία. Ε, Προφανώ υπάρχουν διαφωνίε για κάποια θέματα, αλλά ποτέ δεν έφτασε ο κόμπο στο χτένι. Πάντοτε θέλαμε να, πάει, να είναι μπροστά η φιλία και η δουλειά να έρχεται μαζί. Γιατί όλε οι επιχειρήσει, καλώ ή κακό κλείνουν συνήθω γιατί τσακώνονται αυτοί ναι, που τσακώνονται. Ναι, 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 θα σου το έλεγα. Οι σχέσει είναι ε, πολύ σημαντικέ μεταξύ των ε, ιδρυτών. Τα Thresens είναι πιο πολύ μία παρέα παρά μία επιχείρηση. Και αυτό είναι το θετικό που εγώ έχω δει τα τελευταία χρόνια, α πούμε, τα 8 τελευταία χρόνια που δουλεύω μαζί με τα παιδιά. Ε, είναι άνθρωποι οι οποίοι και οι τρει του. Ε, που έχουν βάλει πολύ πλάτη που λέμε για πολλά θέματα και σε δύσκολες φάσεις της ζωής τους και σε εύκολες φάσεις της ζωής τους έχουν δουλέψει δύο δουλειέ ταυτόχρονα με λίγες ώρες ύπνου για να μπορούν να τα θρησέν σήμερα να λένε ότι έχουν καταφέρει ότι έχουν καταφέρει ναι. και έχουμε ίσως την καλύτερη σχέση που τους θεωρώ οικογένεια και πιστεύω και αυτή. Τώρα θέλω να μας πεις και δύσκολες στιγμές. Δηλαδή, Στιγμές που έχετε κάνει την pitch και σας έχουν πει... Δεν καταλαβαίνω. Δεν το βλέπω. Αλλά δηλαδή τώρα ναι, οκ, okay, ροζ ποτό θα πιει ροζ αναψυκτικό. Από σιγά τώρα. Αυτό Γιατί το είχαμε πάρα, πάρα πολύ συχνά. <laughs> δεν, νοήτε, νοήτε. Πες, πες, πες. Αυτό με το ροζ αναψυκτικό είχε ακουστεί πάρα πολύ στην αρχή. Αφού το εμείς οι ίδιοι δεν πιστεύαμε ότι υπάρχει περίπτωση πολλής κόσμος, ειδικά τότε που υπήρχε όλο λίγο αυτό το masculinity του ότι να πάρω εγώ ένα ρόζα αναψυκτικό και να πιω άντρα σε ρόζα αναψυκτικό δεν γίνεται Παρ όλα αυτά ε, πάθαμε ένα σοκ, θετικό σοκ βλέποντας ανθρώπους οι οποίοι δεν περιμέναν ποτέ ότι θα, θα ένα ροζ αναψυκτικό να είναι σε μια καφετέρια Χωρί φρέντε που σκέτο, σκέτο και σκληρά τέτοια ε, ροφήματα. Και να πίνουν ναι, με... ναι, νερό ναι. από το μπουκάλι. Ναι. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία, νομίζω, στην αρχή. Ε, λοιπόν, τα 3 έντονα, όπω είπα, ξεκινήσανε πάρα πολύ περίεργα. Αν και μα στήριξαν οι μπαρδέντες και η αγορά, αυτοί που ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πιστούν ήταν οι, οι έμποροι. Έρχεται ένα καινούριο προϊόν, το οποίο ε, προσπαθεί να σε πείσει για την ποιότητά του, για το τι είναι, για το, την τιμή του, για το οτιδήποτε. Γιατί δεν ήταν ένα προϊόν το οποίο ήταν ευθυνό. Ποτέ δεν ήταν. Γιατί είχε και πάρα πολύ ακριβή πρώτη ύλη. Οπότε. Όλο μας το ξεκίνημα ήταν να πείσουμε ανθρώπους οι οποίοι μέχρι στιγμής αγοράζανε λεμονάδα, πορτοκαλάδα στην Ελλάδα να αγοράσουν ένα προϊόν το οποίο έκανε ένα δέκα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν ανά την Ελλάδα είναι πάρα πολλοί. Και εμεί πηγαίναμε πόρτα-πόρτα. Όταν λέω πόρτα-πόρτα, παντού πόρτα-πόρτα. Έπρεπε να μπει μέσα. Πιτσιρικάρε, τότε εγώ ήμουν 26 χρονών όταν ξεκινήσαμε. Εμένα με βλέπαν και νομίζω ότι είμαι παιδί του Δημοτικού Το παιδάκι λέει, Τι, κόμμα, να εδώ ξέρω, να ξέρω. Το παιδάκι, ναι. Έχουμε yeah. ακούσει και τι δεν έχουμε ακούσει από Χον ότι ότι τύπου παιδιά εντάξει και τι είναι αυτό που μου λέτε εσεί εδώ τώρα και πώ θα πουλήσει αυτό το πράγμα και τι θα γίνει και τι θα κάνει. Η μεγαλύτερη όμω φράση που έχουμε ακούσει ever σε, 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 αυτή την εταιρεία είναι όταν, κάναμε, όταν πήγαμε στο, πρώτη φορά στο εργοστάσιο με τι ε, συνταγέ και λέμε στου ανθρώπου ότι Αυτά είναι τα προϊόντα που θέλουμε να φτιάξουμε. Με κύριο ε, προϊόν Hero Drink, Topping Grapefruit. Και ε, ορίστε, θέλετε, ξέρω εγώ, έχετε χώρο στην παραγωγή σας να το παράξετε. Και η απάντηση, η, μάλλον η ερώτηση που έκανε ο άνθρωπος που είχε το εργοστάσιο ήταν ποιος θα πιει Grapefruit. <laughs> Τι που πάρτε από εδώ πέρα. Δεν πρόκειται να πουλήσει Ξέρετε, παιδιά, λέει, εγώ σα συμβουλεύω να oh, μην oh, το ξεκινήσετε. Oh, oh. Λέει, θα αποτύχετε. Mm -hmm. Ποιο θα πιει Grapefruit. Και του λέμε, μα είναι πάρα πολύ ωραίο. Εμεί τότε εντωμεταξύ με αυτή την. Ε, Πώ να το πω, την αφέλεια του, του ανθρώπου που απλά ξεκινάει κάτι με, και έχει όνειρα. Η και, πάει κάπου, προτάρι, και τι, λέει... Γιατί να δαεί σου προτάρει, κατάλαβε. Γι' αυτό, αυτό είναι. ακριβώ. Γιατί, γιατί να δεν ξέρει τι τον περιμένει να ακούσει. Καλά, αυτό, αυτή τη στιγμή που εσύ πιει ξέρεις, πιει Πες, πες, πες γιατί σε έκοψα, πες. Ήταν αυτό που λέει ο άλλος ότι ποιος θα πιει grapefruit και εμείς, το εμάς, τώρα, ήταν ε? η καλύτερη ιδέα που είχαμε βγάλει ποτέ στη ζωή μας τότε όταν το, το, το λέγαμε. Νομίζω ότι ήταν ενθουσιαστή. Και αυτός μόνο που δεν μας πέταξε έξω. Λέει αυτό, το, αυτό το, 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 το χυμό που υπάρχει στα ξενοδοχεία το πρωί και είναι πάρα πολύ πικρός, ποιος θα το πιει. Εσείς όμως κάτι άλλο εννοούσατε. Αυτό ακριβώς. Εκεί τώρα είναι ιστορίε απορρίψεων που υπάρχουν σε πολύ μεγάλα μπραντ. Έγινε και αυτό με εσά. Ναι. Φύγαμε από εκείνη την ημέρα από το εργοστάσιο, νομίζοντα ότι έχουμε φάει την απόρριψη του αιώνα. Και στην επιστροφή για την Αθήνα, γιατί ήταν έξω από την Αθήνα το εργοστάσιο τότε, ε, καθόμαστε λίγο και σκεφτόμαστε. Υπήρχαν κάποιοι που ήταν λίγο πιο emotional, κάποιοι άλλοι που ήταν λίγο πιο εντάξει σιγά και τι έγινε. Υπήρχε έτσι λίγο ένα αναβρασμό όμω. Ε, και παρόλα αυτά δεν το βάλαμε κάτω. Ξαναπήγαμε γιατί θεωρούσαμε ότι η ιδέα μα έχει κάτι να πει, έχει κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο. Ναι, ναι, ναι. Καλά, τότε δεν υπήρχαν και πολλά εργοστάσια στην Ελλάδα που να μπορούσαν να καλύψουν. Και την επόμενη φορά τι είπατε διαφορετικό. Κάναμε λίγο κάτι σαν business plan, θα έλεγε κανεί, του πώ το δίκτυο που έχουμε εμεί από του ανθρώπου με του οποίου δουλεύουμε θα μπορέσει να φέρει πωλήσει πίσω και ότι θα γίνουν κάποια νούμερα γιατί και αυτοί δεν σε βάζουν στη γραμμή παραγωγή του με 10 μπουκάλια. Θέλουν να μπορούν Πώς να αποδείξουν. Ακριβώ. Οπότε προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε κάποιο σενάριο το οποίο να δικαιολογεί πωλήσει για το προϊόν χωρί να έχουμε τίποτα, έτσι. Ναι. <laughs> Απλά έπρεπε κάτι να πούμε. Ναι. Δικαιωθήκαμε βέβαια. Παρ' όλα αυτά. Ήταν αρκετά δύσκολο να, να πιστεί κάποιο, γιατί και μέχρι τότε όλοι οι άνθρωποι που φτιάχναν αναψυκτικά τα βλέπανε πάρα πολύ μονοδιάστατα, δημιουργούσαν δηλαδή πολύ συγκεκριμένες συνταγέ που ξέραν ότι ο κόσμος τις γνωρίζει και τι πίνει και τα λοιπά, που είναι η λεμονάδα, η πορτοκαλάδα και η γκαζόζα. Τίποτα άλλο. Στην Ελλάδα δεν φτιάχνοταν τίποτα άλλο. Σήμερα υπάρχουν προϊόντα τα οποία μπορεί να έχουν μέχρι και passion fruit και παπάγια μέσα και ο κόσμος πάει και τα αγοράζει. Παρ' όλα αυτά τότε δεν υπήρχε κανένα αναψυκτικό πέραν της λεμονάδας πορτοκαλάδας και της γκαζόζας στα σούπερ μάρκετ ας πούμε ή γενικά σαν έννοια αναψυκτικό στην Ελλάδα. Υπάρχει μεγάλο κόστο, υπάρχει τώρα. Υπάρχει μεγάλο κόστο για του disruptors, γιατί εσεί αναστατώσετε την αγορά. Στην κυριολεξία αναστατώσετε, γιατί μετά από σα κιόλα, για να μου πει για τι αντιγραφέ, πώ νιώθει, ε, ναι, ένα πρώτα. Υπάρχει κόστο. Δεν υπάρχει κόστο ναι. για εσά που έχετε πληρώσει. Αυτά δεν είναι αίτια είναι... μια ιστορία επιτυχία. Υπάρχει ένα κόστο που καλείσαι να πληρώσει για να. Η αλήθεια είναι πω ε, ε, στη δικιά μα περίπτωση, τουλάχιστον επειδή το προϊόν ήταν πάρα πολύ unique, δεν μπαίναμε στο μάτι στην αρχή κανενό. Τι θέλω να πω. Συνήθω, κόστο υπάρχει όταν αρχίζει και υπάρχει. Γίνεσαι... Ε, επιθετικός επιθετικό και αρχίζει και παίρνει μερίδια αγορά και το καταλαβαίνουν οι μεγάλε εταιρείε και αρχίζουν και σου κάνουν πόλεμο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη δυσκολία που βρίσκουν συνήθω τα καινούργια brands στι αγορέ. Εμεί όμω, επειδή ήμασταν πάρα πολύ συγκεκριμένοι στο σε ποιου απευθυνόμασταν, απευθυνόμασταν μόνο στα μπαρ, πουλάγαμε μόνο σε μπαρ και σε bartenders. Δεν βγαίναμε έξω σε καταναλωτή, δεν μπαίναμε στα σούπερ μάρκετ. Θέλαμε το προϊόν να κρατήσει ένα χαρακτήρα το οποίο να είναι unique, premium και να απευθύνεται σε πολύ συγκεκριμένο B2B κοινό. Οπότε, εμά για πολλά χρόνια δεν μα έπιανε το μάτι, το ραντάρ μάλλον, καμία μεγάλη εταιρεία. Δηλαδή, για δύο-τρία χρόνια στην αρχή ήμασταν ψηλοϊπόγοι. Λέγανε εντάξει, και τι πολλοί μπορούν να κάνουν αυτοί. Και δεν πειράζει, εμεί ήμασταν ανωδικοί εντωμεταξύ full. Μπαίνανε μέσα στα μπαρ, δηλαδή μπορεί να μην είχαν τα μπαρ αρχή είχαν κρύφου όμω που λέει ο λόγος. Ε, οπότε η λογική του που απευθυνόμασταν και το που θέλαμε να φτάσουμε και ποιους φτάναμε με το χέρι μας ας πούμε έτσι τους λίγους μας βοήθησε στην αρχή να μην έχουμε πολλά προβλήματα ας το πούμε έτσι και το άλλο που σε ρώτησα ποιο ήταν τώρα που έχω Α, ναι, με τη... όταν άρχισες να βλέπεις τις πρώτες αντιγραφές που είναι δεδομένο η, ότι θα η αλήθεια... η αντιγραφή εμένα μου φάνηκε αστείο αρχικά ε, γιατί γέλασα βασικά. Δεν ξέρω αν μου φάνηκε αστείο, απλά γέλασα από ικανοποίηση ή από ηρωνία. Είναι ένα από τα δύο, δεν ξέρω, γιατί είμαι και περίεργος τύπος. Παρ' όλα αυτά, η πρώτη φορά που ακούσαμε για pink grapefruit ε, σόδα με τη λογική που είχαμε φτιάξει εμείς, ε, ήταν από μια πολύ μεγάλη εταιρεία, η ε, Σουέψ μάλλον ήταν. Ναι, ήταν η Σουέψ, η οποία τότε έπιανε bartenders αν θυμάμαι καλά, και τους έκανε, τους έβαζαν να δοκιμάσουν ένα προϊόν το οποίο τότε το είχαν στα σκαριά ή το φτιάχνανε για να πάει για, το, για κάποια άλλη αγορά, νομίζω, της Ιταλίας και φέρ, πήρανε key influencer bartenders της ελληνικής αγοράς και άρχισαν να τους ε, βάζουν να δοκιμάσουν. Οι οποίοι, εντωμεταξύ, το πρώτο πράγμα που κάνανε μόλις τους στείλανε για το προϊόν ήταν να μας στείλουν εμά μήνυμα. Δηλαδή, εμείς ήμασταν... Το... Μάθαν πιο γρήγορα από τους υπόλοιπους. <laughs> και άρχισαν να μας λένε τη γνώμη τους ότι εντάξει αυτό ήταν έτσι, ήταν αλλιώς και τα λοιπά. Αποσύρουν την ιδέα τότε η Σουέψε τι φέρνει και αρχίζουν να, βγάζουν, να βγαίνουν άλλα προϊόντα. Τα πρώτα προϊόντα τα οποία βγήκαν αρκετά δυνατά ήταν νομίζω πριν τρία χρόνια. Στην ουσία δηλαδή άρχισαν πάρα πολύ να μπουν οι αντιγραφές στο παιχνίδι γιατί όπως είπαμε και πριν δεν ξέρανε το μέγεθος μιας αγοράς. Δηλαδή, τι είναι η αγορά του Pink Grapefruit. Το Pink Grapefruit είναι ένα προϊόν το οποίο ε, μπορεί να φτάσει να κάνει πωλήσει ή είναι απλά ένα έτσι, προϊόν το οποίο εντάξει κάνει και λίγο επιτυχία, το πίνει και σε ένα ποτό που λέγεται παλώμα και έχει μέχρι ένα, ταβά, έχει ένα ταβάνι ας πούμε. Οπότε όταν καταλάβανε ότι αυτό δεν έχει ταβάνι και ότι είναι μια αγορά η οποία εξελίσσεται, άρχισε να γίνεται σαν τη μάχη του, των energy drinks, Όλοι προσπαθούσαν να φτιάξουν ένα αντίστοιχο και αυτή τη στιγμή στην αγορά υπάρχουν, δεν ξέρω, 15. Το θετικό είναι ότι δεν είναι μόνο ελληνικέ εταιρείε. Δηλαδή το ότι το προϊόν, επειδή έχει γίνει global πλέον και σαν brand, έχουμε αρκετέ χώρε τι οποίε εξάγουμε. Πόσε. Άρχισαν να βλέπουν. Ε, τώρα, αυτή τη στιγμή, νομίζω είναι 35. Ναι. Αρχίσαν ε, να το βλέπουν και άλλε εταιρείε από το εξωτερικό, κολοσσί, του οποίου εμεί στην αρχή του βλέπαμε σαν οδηγού, ε, να αντιγράφουν και να φτιάχνουν ένα προϊόν το οποίο εν τέλει δεν έχει καμία σχέση με εμά, γιατί όλοι προσπαθούν να είναι Pink Grapefruit αλλά κάνουν κάτι τελείω διαφορετικό. Απλά το ονομάζουν Pink Grapefruit για κάποιο λόγο. Ε, γευστικά δηλαδή δεν, δεν βρίσκω ε, κάποιο είδους ας πούμε, ε, να μοιάζει έστω και λίγο. Όχι επειδή είναι δικό προϊόν αλλά μα το λένε και τα παιδιά που δουλεύουν στα μπαρ. Οπότε είναι τιμητικό θα έλεγα εγώ να σ' αντιγράψει κάποιος και να, ειδικά από πολύ μεγάλες εταιρείε. Δείγμα επικοινωνία να... κιόλας. Ναι. Είναι αυτό που λένε είναι... να είναι... όταν σταματήσουν να σ' αντιγράφουν. <laughs> Κάπω έτσι. Κάπω έτσι είναι. Και ποια ε... είναι έτσι μεγάλα ορόσημα στην, ιστορία. Τώρα μιλάμε για 8 χρόνια. Τώρα πάμε στα... 8 χρόνια. Έχουμε κλείσει 8 χρόνια. Τώρα κλείνεται. Ναι. Στις 17 του μήνα είμαστε 8. Οκτώ χρόνια. Κανείς, το ορόσημο το... είναι η είναι Τα δύσκολα και τα εύκολα. Φαντάζομαι το ένα. Ε, αυτό είναι το τελευταίο, ναι. Παρ' όλα αυτά, μέσα στα χρόνια υπήρχαν πάντοτε, ας πούμε, όπως είπα, η πρώτη εξαγωγή ήταν ένα ορόσημο για εμάς, δηλαδή υπάρχει ενδιαφέρον και από έξω για ένα προϊόν σαν αυτό. Ε, μετά ήταν βραβεία τα οποία παίρναμε μέσα, στη... μέσα σε κάθε χρονιά από την μπαρ σκηνή, την «Παγκόσμια» από τα 50 καλύτερα μπαρ του κόσμου, ας πούμε, που βγάζουν μια λίστα με τα αγαπημένα τους προϊόντα, πάντοτε από την γέννησή μας μέχρι και σήμερα είμαστε μέσα σε αυτή τη λίστα και συνήθως στο top 5, τα τελευταία χρόνια είμαστε νούμερο 2 και νούμερο 3. Ε, θέλω να πω ότι υπάρχει μια τάση να παίρνουμε βραβεία και όχι μόνο αυτά τα δίθεν βραβεία του τύπου Αριστεία και. Ναι, τέτοια, που πληρώνει και πολλέ άλλε συμμετέχει. Ναι, αναγνώριση. Μιλάω μιλά για αναγνώριση από, τις, από την σκηνή και από του ανθρώπου στου οποίου απευθυνόμαστε εμεί, ξεκάθαρα. Ναι. Ε, και η μεγαλύτερη αναγνώριση είναι να βλέπει ανθρώπου οι οποίοι. Εγώ δεν είμαι γενικά πολύ fan των social media και, τα, και σήμερα είναι όλη μα η ζωή είναι τα social media. Ε, Μία παρατήρηση που κάναμε από τα πρώτα χρόνια είναι ότι ο καταναλωτής στον οποίο δεν απευθυνθήκαμε εμείς άμεσα ποτέ τα πρώτα χρόνια ειδικά τα πρώτα πέντε χρόνια δεν είχαμε καν τα λεφτά να μπορέσουμε να απευθυνθούμε στον καταναλωτή ναι. Ο καταναλωτής απευθυνόταν σε εμά. μας ε, κάνανε full tag στα τα έχω δει ε, ε, να κάνουν τα τουάζ ε, το, το περιστέρι στην έξω τώρα. την κρύφου να κάνουν τρέλες. Δηλαδή και να βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πάρει ποτέ λεφτά από τα 3 cents και μιλάω για μεγάλα ονόματα στα social media να ανεβάζουν 3 cents να είναι ένα, ένα status symbol στα χέρια τους χωρίς εμείς να έχουμε προσπαθήσει να, να απευθυνθούμε σε αυτούς και ούτε να έχουμε μιλήσει να τους έχουμε πληρώσει το οτιδήποτε. Αυτά είναι κάποια... Α το πούμε έτσι, μικρά milestones. Το οποίο δείχνει ότι το προϊόν έχει κάποιο γκέλ στου καταναλωτέ και στο κοινό. Νομίζω ότι είναι μια ενσάρκωση το προϊόν. Είναι μια ιστορία από μόνο, όλο μια ιστορία και το έχει κάνει και instagramable όλο αυτό. Οπότε θέλουμε να το ανεβάσουμε, να το μοιραστούμε. Το Ροζ γράφει και ωραία στα, στο Instagram, γι' αυτό νομίζω. Ήταν τρελό. Όταν τα βλέπαμε στην αρχή, πραγματικά μα φαινόταν ακραίο. Ε, σήμερα εντάξει, επειδή η έχει και μεγαλύτερα budget και μπορεί να απευθυνθεί και σε πιο μεγάλο κοινό. Έχουμε κάνει και διαφημιστικά. Ε, και αυτό ήταν ένα ορόσημο, το να βγει στην τηλεόραση το 3 cents. Δηλαδή το ότι κάναμε δύο διαφημιστικά, τα οποία τρέχουν στην τηλεόραση τα τελευταία δύο χρόνια, δυόμιση, ε, για μας είναι τεράστιο βήμα, γιατί είναι κάτι το οποίο αρχικά όταν ξεκινήσαμε δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα συμβεί. Και να, να φτάσεις να έχεις τα λεφτά αρχικά για να το παράξεις όλο αυτό και να το διαφημίσεις, επίσης είναι ένα ορόσημο, γιατί δεν είναι καραμέλε. Και δεν το έχετε για... ξανακάνει κιόλα. Κάθε τι στο επιχειρήν και στην δική σα την Babyscape κά... δεν το έχετε ξανακάνει ποτέ πριν. Οπότε ξανά από την αρχή είναι όλα. Αυτό ακριβώ. Η... Ε... Η ομάδα. Θέλει ε, να. Το τελευταίο ερώτημα. Όχι. Το τελευταίο ερώτημα είναι αυτό που ανέφερε κι εσύ. Το οποίο είναι το πιο πρόσφατο, α πούμε, που έγινε τον Αύγουστο. Ναι. Αλλά αυτό είναι για το τέλο τη ιστορία. Στο τέλο θα το πιάσουμε αυτό. Η ομάδα. Από τα τέσσερα άτομα μετά, πώ αυξανόταν, πώ πώς, πώς διαλέγατε και αποφασίζατε του καινούριου που θα έρθουν στην ομάδα σα. Λοιπόν, όταν αποφασίσαμε και είπαμε ότι εντάξει, μα παίρνει, α το πούμε έτσι, να έχουμε στο payroll και άλλου ανθρώπου πλέον και του χρειαζόμαστε. Γιατί όπω είπα, για πολλά χρόνια δεν βάζαμε καθόλου λεφτά, όλα τα επανεπενδύαμε μέσα στο προϊόν. Δεν ήταν δηλαδή ότι, α, ωραία, βγάζει λεφτά το brand. Ωραία, δε φτύνει και προχωράμε. Ναι. Όλα μπαίνανε πάλι πίσω στο προϊόν γιατί ξανά λέω δεν υπήρχαν από πουθενά αλλού κάποιο είδου κονδύλια να έρχονται και να λεφτάμε το τσουβάλι για να μπορεί το προϊόν να εξελίσσεται. Οπότε, όταν φτάσαμε σε ένα σημείο και βλέπαμε ότι οι δυνάμει μα εμά του τέσσερι δεν φτάνουν για όλα αυτά. Θέλαμε να κάνουμε, παραδείγματο χάρη, global marketing. Εμεί δεν ξέρουμε global marketing, ούτε έχουμε δουλέψει σε εταιρείε που, που έχουν κάνει ποτέ global marketing. Όταν φτάσαμε λοιπόν σε αυτό το σημείο. Είπαμε ότι πρέπει να έρθει ένας άνθρωπος ο οποίος αρχικά να έχει την εμπειρία να το στηρίξει, να έχει το όραμα και να γουστάρει να δουλέψει για ένα μπραντ το οποίο είναι στην ουσία ένα startup. Γιατί δεν ήταν κάτι παραπάνω. Τα θρησέντσα τα βλέπανε στα startup τότε. Ε, όλοι μας οι λογικοί στους με τους οποίους κάναμε hire από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα, γιατί δεν έχουμε πάρει πολλούς, έχουμε 4-5 άτομα, ήταν πάντοτε να είναι ε, στελέχη, και επειδή είμαστε μια πολύ flat εταιρεία, γενικά δεν έχουμε, ε, ας το πούμε, ποιο είναι ο CEO, μετά ο από κάτω, μετά ο από κάτω, μετά ο από κάτω. Όλοι κάνουμε τα πάντα. Είμαστε και όλοι συζητάμε για τα πάντα, μπορούμε να μιλήσουμε για τα πάντα. Προφανώς καθένα έχει το, τον τομέα του πλέον και δεν είναι όπως ήταν στην αρχή όλοι όλα. Ναι. Αλλά θέλαμε ανθρώπους οι οποίοι να έρθουν να φέρουν πράγματα στα 3 να, να φέρουν μια οπτική, να φέρουν τις γνώσεις τους, να προσφέρουν αυτά που έχουν κερδίσει με τα χρόνια εργασίας που έχουν κάνει και να γουστάρουν να δουλέψουν για μια εταιρεία η οποία κάτι τους, τους δίνει και αυτούς και προφανώς να, να χαίρονται να δουλεύουν στα 3 cents. Όλη η λογική λοιπόν είναι πάντοτε να, οι άνθρωποι που έρχονται στην εταιρεία να έχουν να δώσουν το κάτι παραπάνω και γι' αυτό το λόγο παίρνουμε και στελέχη. Δεν θέλω να πάρω κάποιον για βοηθό δικό μου. Θέλω εγώ να είμαι βοηθό σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος να, να έρθει και να προσφέρει ε, κάτι που εγώ δεν γνωρίζω. Νομίζω είναι πολύ Οπότε σημαντικό αυτή τη... να ξέρει πού δεν είσαι καλό. Όχι. Και οι τέσσερι έχουμε γνώθει αυτών και γνωρίζουμε πολύ καλά ποιε είναι οι δυνατότητέ μα και ποιε όχι. Προφανώ και εξελισσόμαστε και προσπαθούμε πάντοτε να γινόμαστε καλύτεροι και να μαθαίνουμε και να μπορούμε να μεθαύρω να πω ότι okay, έχω διαβάσει και πέντε πράγματα παραπάνω ξέρω πλέον να διαχειριστώ πέντε καταστάσει. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν 15 χρόνια εμπειρία σε αυτό το τομέα. Ναι. Που σίγουρα η εμπειρία του είναι πολύ πιο χρήσιμη από ότι η δική μου που είναι 3-4. Δεν είναι το λάθη το τομέα. που θεωρείς ότι τώρα, άμα γυρνούσε το χρόνο πίσω, θα τα είχατε κάνει διαφορετικά. Παρόλο που τα λάθη είναι και αυτά που σε, σε πάνε και πιο μπροστά. Τα λάθη μαθαίνει δηλαδή. Λάθη, ε. Λάθει... κινήσεις ή, ή κάτι άλλο που θα κάνατε τώρα. Δηλαδή. Θα, ναι, ίσως θα έλεγα κάποιες φορές να... Η εμπιστοσύνη, επειδή είμαστε άνθρωποι οι οποίοι είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί και πάρα πολύ καλοπροαίρετοι, η εμπιστοσύνη που έχουμε δείξει σε συγκεκριμένους ανθρώπους ανά τα χρόνια που εμείς πάντοτε ήμασταν ανοιχτά χαρτιά και πάντοτε θέλαμε να, είμαστε συνεργάτες και να συνεργαζόμαστε με ανθρώπους και αντίστοιχα από πίσω από αυτούς παίρναμε το αντίθετο, έδειξε ότι πήραμε το αντίθετο και μετά το καταλάβαμε προφανώς και τελείωσε όλο αυτό, αλλά πάντοτε έβλεπα, είδα ανθρώπους μάλλον οι οποίοι Δυστυχώ, το ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που συνεργάζεται σε μια εταιρεία καταλήγει να θέλει απλά να φάει παρά να προσφέρει. Παρά να και έχουμε, έχουμε πάρει πάρα πολλές τέτοιες συμπεριφορές στα 8 χρόνια και τα, μάλλον τα λάθη τα περισσότερα που ευτυχώς δεν, απο, δεν έχουν αποβεί μοιραία είναι, είναι αυτό το ότι εμπιστευτήκαμε ανθρώπους οι οποίοι τελικά το μόνο που θέλουν ήταν να φάνε παρά να, δώσουν. Να δώσουν. Θέλω να πεις πόσο, πόσο σε έχει επηρεάσει σαν άνθρωπο γιατί πιστεύω ότι δεν είναι η επιτυχία, κάτσε να δεις πώς λέει, πώς λέει, η φράση, είναι ο άνθρωπος που γίνεσαι στη διάρκεια του ταξιδιού του επιχειρήν που αξίζει στην επιτυχία. Δηλαδή, πόσο, πόσο, πόσο θεωρείς ότι ο Γιώργος του 2014 έχει σχέση με τον Γιώργο του 2023? Ναι, ε, η αλήθεια είναι πως ε, η εξέλιξη μέσα σε αυτά τα 8 χρόνια Σίγουρα είναι πολύ μεγάλη, γιατί αν δεν είχαμε μπει ποτέ μέσα αυτή τη δικασία να επιχειρήσουμε, να προσπαθήσουμε να μπούμε στα βαθιά νερά και να προσπαθήσουμε να κολυμπήσουμε, σίγουρα δεν θα ήμασταν οι ίδιοι άνθρωποι, όχι μόνο εγώ και, και οι υπόλοιποι. Ναι, ναι. Αλλά μιλώντας για τον εαυτό μου, ε, το ότι επέλεξα να κάνω αυτό που κάνω εδώ σήμερα και είμαι στα 3 cents, ε, με, έχει, με έχει κάνει τελείως διαφορετικό άνθρωπο από θέμα γνώσεων για τον κόσμο. Όταν λέω για τον κόσμο, γενικά όχι. Για τις επιχειρήσεις, για τους τομείς γύρω μας και για τις, αν, για τις ανθρώπινες σχέσεις. Αν, ε, δε, δε. βέβαια, ε, με έχει κάνει και λίγο πιο, ε, ας το πούμε, θα, θα έλεγα λίγο πιο δύσκολο πια. Δύσκολο για πολλά πράγματα. Δηλαδή, δύσκολο να εμπιστευτώ πράγματα, δύσκολο να επιχειρήσω σε πράγματα. Βλέποντας τις δυσκολίες και, τα, και το πώς είναι το να σε ένα ρίσκο, να βάζεις όλο τα λεφτά... Ε, και αν το δω πίσω 8 χρόνια, δύσκολα, ξαναλέω, θα έκανα στην ηλικία που είμαι σήμερα το ίδιο βήμα. Και γι' αυτό συνιστώ σε όλους όσους είναι σε μια ηλικία η οποία είναι όσο πιο μικρή γίνεται. Δεν έχει σημασία πώ αισθάνεσαι είναι το μικρό. Εγώ ας πούμε στα 25 μου θεωρούσα ότι είναι μια καλή φάση για να προσπαθήσω να κάνω κάτι. Yeah. Κάποιοι μπορεί να του έχει στα 30. Παρ' όλα αυτά είναι όταν το αισθανθεί, πρέπει να το κάνεις γιατί έχεις ακόμα τα κότσια να το κάνεις όσο μεγαλώνει, μπαίνουν ευθύνε στο κεφάλι σου, αρχίζει και γίνει λίγο πιο δύστροπο, αρχίζει και γίνεται λίγο πιο δύσκολο με τα πράγματα και δύσκολα θα πάρει μια απόφαση η οποία θα σε οδηγήσει στο να κάνει μια επιχείρηση. Είναι τεράστιο το ρίσκο και δεν το παίρνει εύκολα όσο μεγαλώνει. Γιατί είναι η Οπότε... άγνοια του πρωτάρι μικρό. Όταν είσαι μικρό, δεν ξέρει τι περιμένει. Ακριβώ. Οπότε αυτό παρατηρώ εγώ στον εαυτό μου ότι σήμερα, α πούμε, το να κάνω τα ίδια βήματα που έκανα πριν 6-7 χρόνια, 8. Ε, μου φαίνεται γολγοθά. No, eh. Οπότε, ναι. Τότε ήταν λε και έκανα. Ήταν αστείο. Ω, πάμε. Ε, είναι νομίζω και, αυτή θα, η άλλη δεν πράξη έβλεπα, πράξη, Είναι η ισοδύναμη του επιχείρηνη. Το μονοπάτι εμφανίζεται περπατώντα. Απλά ήσασταν αποφασισμένοι να κάνετε το δικό σα μονοπάτι. Οπότε το περπατούσατε και άνοιγε. Δεν είναι ότι το κάνει κάποιο άλλο για εσά πιο πριν για ακολουθήσει ένα χάρτη. Ακριβώ αυτό. Οπότε αυτό, αυτό έχω να πω κι εγώ. Δηλαδή δεν είναι κάτι. Και σε όσου Φίλου γνωστού και τα λοιπά, πάντα του λέω ότι αν είναι να κάνει κάτι, κάν το χθε, γιατί αύριο δεν θα το κάνει. Δεν θα το κάνει, όχι. Και αν περιμένει ε, να είναι ιδανικέ οι συνθήκε, γιατί είναι πάντα, οι συνθήκε είναι πάντα στο μάκρο περιβάλλον. Όχι κρίση, όχι πανδημία, όχι δεν ξέρω τι άλλο, όχι πόλεμο. Τι έγινε μέσα στην πανδημία, Στην πανδημία, λοιπόν, ε, όταν ξεκίνησε το πρώτο lockdown και επειδή είμαστε ένα προϊόν το οποίο απευθύνεται ξεκάθαρα όπως είπαμε και πριν στο χώρο εστίαση και οι πωλήσει μας ήταν 90% στο χώρο της εστίαση. οριακά ήμασταν 0 ναι. για πολλούς μήνες. Ακατακόρυφα ε, Δεν έπεσε το ηθικό μας. Ναι, ναι, ναι. Εκεί ε, 100, 0. Ναι. Τελείω όμω. Θέλω να μου πει και, και τι λέγατε, τι σκεφτόσασταν, αν υπήρχε άγχο, αν στηρίζατε, αν θέλω να μου πει. Στην αρχή, επειδή ήταν και λίγο. Δεν ήξερε κανένα τι να περιμένει. Θα κρατήσει αυτό ένα μήνα. Έλατε. Θα κρατήσει δύο μήνε. Οπότε, αν κρατούσε ένα-δύο μήνε, εμεί ξέραμε ότι θα πάρουμε το rebound το καλοκαίρι. Γιατί, σαν προϊόν, α πούμε, το οποίο είναι και λίγο seasonal, τα αναψυκτικά γενικά είναι seasonal προϊόντα. Ναι, ε, το καλοκαίρι πιο Κάνουμε πιο πολύ, 70% των πωλήσεων Μάιο με Σεπτέμβριο. Είναι τεράστια τα νούμερα που γίνονται το καλοκαίρι. Οπότε, όταν το πρώτο lockdown έπεσε εκεί το Μάρτιο, ε, περιμέναμε εμεί ότι εντάξει, πώ θα κρατήσει ένα μισή μήνα, δύο μήνε. Θα πάρουμε το rebound, θα γίνει φάση. Δεν περιμέναμε να, να γίνει αυτό που έγινε προφανώ. Να κρατήσει ακόμα ένα χρόνο. Ναι, οπότε το πρώτο, το, το πρώτο τρίμηνο πέρασε λίγο κάπω. Εντάξει, οκ, okay, δεν πειράζει. δηλαδή δεν έπεσε κανένα σε κατάθλιψη και να φοβόμαστε για την επιβίωση τη εταιρεία. Παρ' όλα αυτά, ε, είμαστε και τέτοιοι άνθρωποι, βέβαια. Είμαστε πάρα πολύ, τα βλέπουμε όλα πολύ θετικά. Είναι ένα από τα ατού αυτή τη εταιρεία, θα, θα, πω εγώ. Ε, οπότε όταν. Ε, συνεχίστηκε όλη αυτή η κατάσταση και το καλοκαίρι πήγε στράφη κτλ., Τότε ήταν, πήραμε μία απόφαση σαν εταιρεία ότι μάλλον είναι η στιγμή να βγούμε και προς τον καταναλωτή. Πρέπει με κάποιο τρόπο να αρχίσει ο καταναλωτής να βλέπει το προϊόν λίγο περισσότερο διαθέσιμο, πιο κοντά του σε κάποιο σούπερ μάρκετ Και, και Ήταν τότε που επενδύσαμε στο να βγάλουμε και ένα διαφημιστικό. Κάναμε μία υπερεπένδυση τα χρόνια της πανδημίας. Δεν ξέρω αν ακόμα έχουμε χρόνια πανδημία. Πρέπει Ενώ, να μην ενώ με τη καραντίνα <laughs> που ήταν κλειστά η αιστεία. Βασικά, <laughs> εγώ εκεί αναφέρομαι. Το 20, όλο το 20 <laughs> ναι, ναι. και λίγο το 21. Εκεί είναι τα χρόνια. Και το 20 και το 21. Και τα Χριστούγεννα του 2021 20, δεν είναι που τα πάρει. Ήταν όλα. Ό, η αιστεία σε κλειστή, έτσι. Κλειστά. Αυτά Αυτή πε, την περίοδο αναφέρομαι. Εμεί αποφασίσαμε να κάνουμε υπερεπένδυση. Ε, να βάλουμε δηλαδή πλάτη για να πέσουν πιο πολλά λεφτά μέσα στην εταιρεία, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βγούμε προς τον καταναλωτή. Τότε μπήκατε στο σούπερ μια μάρκετ, δηλαδή. Ναι, aggressively. Ναι, ωραία, πες, πες, πες. δηλαδή, προσπαθήσαμε να επενδύσουμε full σε μια αγορά την οποία μέχρι στιγμής δεν αγγίζαμε και τα νούμερα είναι τεράστια. Δεν, δεν αγγίσατε γιατί δεν Για θέλατε, ήθελα, γιατί δεν, δεν σα έπαιρνε. Δεν, δεν μα ενδιέφερε. ενδιέφερε. Και επίση ήταν κάτι το οποίο μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν το βλέπαμε και τόσο θετικό. Γιατί και ο κόσμο έχει μία περίεργη αντίληψη. Αν δει κάτι στο ράφι, με το να δει κάτι σε ένα μπαρ το οποίο έχει και ένα premium κτλ. Και, και μετά το δει σε ένα σούπερ μάρκετ, έτσι πεταμένο σε ένα ράφι. Ναι, Μπορεί ναι, ναι, ναι. να μην Ισχύ. το χρησιμοποιήσει καλά και να είναι και δίπλα στη λεμονάδα και την πορτοκαλάδα. Το ένα κάνει 30 λεπτά, το άλλο κάνει ένα 10 και πάει λέγοντα. Οπότε δεν θέλαμε να μπούμε σε μια, αν το προϊόν δεν αισθανόμασταν ότι είναι έτοιμο, σε ένα ράφι σούπερ μάρκετ. Παρ' όλα αυτά, τότε ήταν που κάναμε όλε αυτέ τι κινήσει, υπερεπενδύσαμε ε, και βγήκε κάπω όλο αυτό. Άρχισε να κινείται η, το προϊόν ε, στα ράφια των σούπερ μάρκετ κτλ και μπήκαμε και λίγο και σε κάποιες πλατφόρμες online delivery και τα λοιπά που μπορούσες να τα παραγγείλεις. Ε, υπήρξε μια εξέλιξη, e-commerce και τα λοιπά. Προσαρμοστήκατε τέλος. Αλλά πάρα. Αυτό. Προσαρμοστήκαμε, μετά άνοιξε βέβαια η αγορά, yeah. ξανά στα ίδια και τα λοιπά. Αλλά μέσα στα δύο χρόνια ας πούμε, καραντίνας, αυτό ήταν η, το mindset που είχαμε για το πώς πρέπει να κινηθούμε. Αλλά ήμασταν ξανά τυχεροί γιατί το, η εταιρεία ήταν πάντοτε κερδοφόρα. Δεν ήμασταν μέσα ποτέ, καμία χρονιά. Οπότε είχαμε διαθέσιμα χρήματα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Υπήρχαν άλλε εταιρείε που δυστυχώ όλο αυτό του κατέστρεψε. Διότι γίνεται να είσαι με zero πωλήσει, ξέρω εγώ, τρει μήνε και τέσσερι το χρόνο. Είναι. Ε. Καταστροφικό. Και φτάνουμε στην εξαγορά και φτάνουμε στο προξενιό. Πώς έγινε το πρώτο, η πρώτη κρούση, πώς έγινε. Γενικά η, η συγκεκριμένη εταιρεία ήτανε λίγο στη, μας είχε λίγο στο poke ε, αρκετά χρόνια. Ah. Παρ' όλα αυτά υπήρχαν και άλλες εταιρείε οι οποίες μας είχαν πλησιάσει επενδυτικά, να κάνουμε κάποια πράγματα, να δούμε ε, μια πιθανή συνεργασία. Εμείς πο, δεν σκεφτήκαμε ποτέ 100% ότι θα δώσουμε την εταιρεία ή θα κάνουμε. Απλά όλα αυτά ήρθαν σιγά-σιγά. Και είχαμε κάνει ήδη μία συγχώνευση, είχαμε μπει στο ελληνικό χρηματιστήριο μέσω της Ιντεάλ τότε, πριν 1,5 χρόνο. Δηλαδή στις αρχές του 20 είχαμε ήδη κάνει μια τέτοια συμφωνία, γιατί βλέπαμε ότι το προϊόν εξελισσόταν, χρειαζόταν πιο πολύ στήριξη και ο μόνος τρόπος τότε για να μπορέσουμε να μπούμε ήταν να να συνεργαστούμε με κάποιου ανθρώπου που εμεί ε, θεωρούσαμε σωστού συνεργάτε, γιατί αυτό είναι το, το πιο δύσκολο. Να βρει ανθρώπου να είναι σωστοί συνεργάτε πέραν των, των τεσσάρων. Είναι το πιο να βλέπει ανθρώπου με το ίδιο όραμα. Σχέση είναι το πιο σημαντικό. Αν δεν έχει άλλο το ίδιο όραμα. Σα στείλει καθόλου όμω. Δηλαδή σε την πρώτη τη συγχώνευση. Από εκεί που ναι. ήταν τα, τα, αναψυκτικά, η, η, η ροζ, η σόδα του Γιώργου, του Γιώργου, του Γιώργου, του Δημήτρη και του Βασίλη, Ωραία. Είναι κάτι, έχει φύγει από εμά. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει και ένα πένθο εισαγωγικά. Όταν κάτι έχει γεννηθεί από σένα και φεύγει από σένα και μεγαλώνει και μάλιστα μπαίνουν κι άλλοι, δεν υπάρχει ένα πένθο. Ε, προσωπικά, εγώ δεν το βλέπω έτσι. Τι θέλω να πω. Μου θυμίζει λίγο την ιστορία με το να φεύγει ένα παιδί να πάει να σπουδάσει. Ναι. η μάνα του να μην <χαι> θέλει να το αφήσει, να φύγει σε άλλη πόλη. Γιατί εντάξει, ξέρω εγώ, το παιδάκι μου θα πάει λίγο παραπέρα και. Δεν θα το βλέπω τόσο ναι, συχνά. Ναι, αυτό. Ε, Εμένα μου φαίνεται σαν εξέλιξη όλα αυτά. Δηλαδή, εγώ είμαι χαρούμενο. Όχι, Ωραία, οι, π, έτσι. οι περισσότεροι έτσι ήμασταν, αλλιώ δεν θα παίρναμε και την ναι. απόφαση. Ε, οπότε, ο συναισθηματισμό υπάρχει μόνο όταν ε, δένεσαι τόσο πολύ με κάτι το οποίο το πιο πιθανό είναι να το πα και στον πάτο όταν το κάνει. Ισχύει. Αυτό. Ναι, 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 να είναι μεγάλο το εγώ δει... γι' αυτό. Είναι το εγώ που είναι τεράστιο. Ναι. Παλιά, ο Έλληνα επιχειρηματία γενικά είχε αυτή την τάση του ότι Εγώ. έφτιαχνα κάτι και είναι δικό ναι. μου. Εγώ θα το πάω μέχρι να, να φτάσω 80 χρονών και να μην μπορώ να κάνω α, αυτή τη δουλειά πια. Ναι. Το οποίο είναι τελείω λάθο. Και δεν δεχόντουσαν ποτέ βοήθεια από έξω, δεν θέλανε άλλου ανθρώπου μέσα. Είχαμε αυτό το mentality του να φτιάξω μια επιχείρηση και να είναι για πάντα δική μου. Το οποίο δεν έχει να κάνει. Και ειδικά όταν μιλά για προϊόν. Ένα προϊόν έχει μία έχει μια ζωή. Είναι σαν ένα, όπω αναφέρθηκα πριν, σαν ένα παιδί. Πρέπει να πα να σπουδάσει αυτό το παιδί ή να κάνει κάτι στη ζωή του μόνο του, να προχωρήσει. Αν εγώ το κρατάω δεμένο σε μένα, που εμένα υπάρχουν ίσω και κάποια όρια. Μπορεί να το φτάνω μέχρι ένα σημείο. Μπορεί να είμαι διατεθειμένο να το πάω μέχρι εδώ. Να, οι δυνάμει μου να είναι τόσε. Πρέπει να κοιτάζει πάντοτε ποιο είναι το καλύτερο για όλου. Ε, οπότε εγώ δεν έχω συναισθηματισμό. Το βλέπω σαν, σαν μια επιχείρηση. Προφανώ ε, σαν, σαν μια δουλειά, ας πούμε, οποιαδήποτε άλλη. Οκ, okay, προχωράω, πάω κάπου αλλού, κάνω κάτι άλλο. Ε, οπότε, το ότι κάναμε την πρώτη συγχώνευση ήταν κάτι θετικό, γιατί έβλεπα ότι αυτό θα πάει μπροστά το μπραντ. Ναι. Το μπραντ πάντοτε θα έχει ξεκινήσει από αυτούς τους τέσσερις ανθρώπους, τον Γιώργο, τον Γιώργο, το Δημήτρη και τον Βασίλη. Δεν υπάρχει, δηλαδή, κάποιο είδους... Ε, ε, διαγραφή που θα πει ότι Α, ξέρεις κάτι, τώρα πλέον επειδή δεν έχουν αυτοί το 100% της εταιρεία, δεν είναι και δικό του πάντα δικό μας ήταν το προϊόν. Είστε η Ενώ ότι πάντα ο κόσμος τα ξέρει Έτσι είναι. ποιος είναι, γιατί ξεκίνησε, πώς ξεκίνησε. Οπότε για μένα προσωπικά αυτό είναι και λίγο το legacy. Τώρα το να δω εγώ το προϊόν μου να φτάσει εν τέλει και να κάνει billions, μακάρι. Θα είμαι εκεί και θα χαιροκροτάω συγχαρητήρια που έχει φτάσει και κάνει billions, γιατί το ξεκίνησα εγώ το 2014, μόλις αυτέ τι δυσκολίε που περιγράψαμε και αυτό το προϊόν πλέον έχει φτάσει και κάνει αυτά. Οπότε θα, είναι, θα είμαι περήφανο. Είναι πιο, νομίζω, πιο σωστό approach από το να στεναχωρηθείς για κάτι το οποίο εκτός και αν δεν ήσουν χαρούμενο με αυτή την επιλογή σου. Αν δεν ήσουν, εκεί αλλάζει το πράγμα. Οπότε εμεί δεν είμαστε απογοητευμένοι από την. Και μετά από εκείνη την πρώτη συγχώνευση, δηλαδή, φτάνουμε τώρα το καλοκαίρι του 2022. Το, τότε ξεκίνησε το προξενιό, ή από πιο πριν. Τότε ανακοινώθηκε. ανακοινώθηκε. Αλλά όλα αυτά ανακοινώνονται συνήθω όταν, έχουν, όταν έχει περάσει μια περίοδο συζητήσεων. Ε, ανακοινώθηκε όλο αυτό στις 9 Αυγούστου, νομίζω. Το οποίο ήταν και πάρα πολύ περίεργο και όλα, γιατί είναι ένα σκηνικό το οποίο εμείς είμαστε αρκετά low profile σαν άνθρωποι. Δεν μα ξέρει ούτε χει, ο χει, χει, χειρηματικός κόσμο, ούτε όταν λοιπόν βγαίνουν δημοσιεύματα με νούμερα... Ε, Τεράστια νούμερα. Τα ψήφια και οχτά ψήφια και δεν ξέρω τι. εκατομμύρια ευρώ, ευρώ, ευρώ διάβασαν, ναι. Σωστά, Τεστά αυτό διάβαθω. ήταν το νούμερο. <σχελίως> ε, και ξαφνικά αρχίζει ο κόσμο. Οπα. Και λέει, οχ, τι έγινε εδώ τώρα. <laughs> και ξέρεις, παίρνουν κάτι θείες από το χωριό τη μάνα μου για να τις λένε, κυρία Μαρία, τι έγινε εδώ. Πέρα, ο Γιώργος, ο τι έγινε, έγινε και δεν τα ξέραμε. Δεν τον έχουν δει ποτέ, αλλά δεν έχει σημασία. <laughs> Ή ας πούμε να έρχονται επιχειρηματίε του χώρου και να λένε, κοίτα τα θρησέντς, κοίτα τελικά αυτοί οι τέσσερις τύποι παλιότερα, ξέρω εγώ, τους λέγαμε, τους λέγαμε, Είναι λίγο περίεργο συνέστημα, αλλά και ωραίο ταυτόχρονα. Ε, βέβαια. Ε, και τι άλλαξε στην εταιρεία, Άλλαξε κάτι τώρα, στο, 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 στο πρακτικό το κομμάτι. Στο καθημερινό, επίση, Άμα άλλαξε κάτι. Το πρακτικό κομμάτι, τι γίνεται, Όλο αυτό το κομμάτι είναι να, να συνεχίσει να τρέχει όπω είχε. Δηλαδή, να είμαστε εμεί οι involved, να τρέχουμε εμεί ε, τέτοια και να είμαστε μαζί με την Hellenic, την Coca-Cola Hellenic, η οποία ε, αγόρασε το brand, να μπορέσουμε να το εξελίξουμε, να το πάμε παραπέρα. Ε, όλο αυτό εντάξει, προφανώ όταν έχει να κάνει με δύο εταιρείε, τι οποίε πρέπει να έρθουν σε κάποιο είδους ε, συνεννόηση μεταξύ τους, δηλαδή να βλέπεις το day-to-day, -day, πώς δουλεύει, Αυτό. πώς το κάνετε εσείς, πώς το κάνουμε εμείς. Είναι δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο στην αρχική, ειδικά όταν εμείς είμαστε μια εταιρεία που είναι flat, τέρμα, τέρμα όλα γίνονται μεταξύ ε, 7-8 ανθρώπων, και υπάρχει μια εταιρεία που έχει χιλιάδε εργαζόμενους και levels of approval, Προφανώ και δεν είναι... Και πρωτόκολλα ε, και μηχανισμό, ναι, ναι έχει δουλειά, ναι. Το οποίο κάποια πράγματα για εμά είναι τελείω ξένα, γιατί δεν έχουμε δουλέψει ποτέ σε πολυεθνικές και με τρόπου με του οποίου δουλεύουν αυτοί και τα συστήματά του. Ε, Εμεί είμαστε, είμαστε πάρα πολύ απλοί και σαν άνθρωποι και σαν εταιρεία. Οπότε κάποια πράγματα μα φαίνονται βουνό, τύπου γιατί να γίνονται όλο αυτό, αλλά εντάξει. That's life. Και το, και το μέλλον τι θέλει στο Το μέλλον, μέλλον, Τι θέλετε στο μέλλον για εσά, Τώρα επίση, Πόσοι προ... πόσα, κωδικοί είναι τώρα, Πόσο διαφορετικά προϊόντα, Τώρα έχουμε 11 διαφορετικού κωδικού. 11. Και τέσσερα από αυτού είναι επίση και σε Zero Sugar Line. Οπότε έχουμε αρκετά προϊόντα. Γενικά είμαστε μια εταιρεία που μα αρέσαν να βγάζουμε καινοτόμα προϊόντα τα οποία δεν έχουν ξαναφτιαχτεί. Αν δείτε και πολλέ ας πούμε από τις ετικέτες μας δεν, δεν υπάρχουν κάτι αντίστοιχο στην αγορά. Μα άρεσε να είμαστε καινοτόμοι και όλο το RD, για να το πω και εδώ, το κάνουμε μόνοι μα. Όταν λέω μόνοι μα, κανεί δεν το πιστεύει, αλλά όντω το κάνουμε μόνοι μα. Λέει τι, έχετε εσεί δηλαδή, είσαστε και φτιάχνετε, ξέρω εγώ, αποφασίζετε τι γέση θα βγάλετε. Ε, ναι, πώς... μα ένα παράδειγμα. Πε μα ένα παράδειγμα. Ότι ένα από τα προϊόντα πώ βγήκε. Ωραία, παράδειγμα, ξέρω εγώ, το, το Edge Tonic, Ωραία. Επειδή ανέφερε και πριν το ναι, Δελφίνι. Ναι. Το Edge Tonic είναι ένα από τα πιο γνωστά προϊόντα τη 3Sense. Πώς είναι Iconic. Ναι. Έχει και έχει μια, ήταν το πρώτο προϊόν που βγήκε μετά από τη σειρά των πέντε πρώτων που βγάλαμε. Το Edge Tonic λοιπόν ήταν ένα... όταν θέλαμε να βγάλουμε ένα διαφορετικό τόνικ, θέλαμε να να δείξουμε κάποιο είδου. Επειδή εμεί παρακολουθούμε πολύ τα trends στο μπαρ, και είναι πολύ σημαντικό όταν θε να φτιάξει ένα προϊόν το οποίο απευθύνεται στα μπαρ, να βλέπει και τι θέλουν οι άνθρωποι που δουλεύουν πίσω από τα μπαρ. Και επειδή εμεί δουλεύαμε και έχουμε αυτή τη γνώση και την επικοινωνία με αυτού του ανθρώπου, πάντα προσπαθούμε να βγάλουμε προϊόντα τα οποία θα του βοηθήσουν στη δουλειά, θα του ανοίξουν λίγο κάποιου ορίζοντε, θα του ε, κάνουν να είναι πιο εύκολη η δουλειά του πίσω από το μπαρ. Και πάει λέγοντα. Οπότε το Edge Antonic ήταν ένα προϊόν το οποίο το αγκούρι, ας πούμε, με τα, με τα jeans και τα λοιπά, είναι από, τους νούμερο ένα, από τις νούμερο ένα γαρνιτούρες. Και θέλαμε να έχουμε μια ένα, ένα predominant γεύση αγγουριού μέσα στο τόνικ, το οποίο θα βοηθήσει και στο συνδυασμό και θα κάνει και πιο εύγευστο ένα jean tonic, εφόσον, ας πούμε, επιλέξεις να βάλεις ένα απλό jean, να φτιάξει ένα τόνικ το οποίο να δώσει γεύση και να δίνει όμως ένα χαρακτήρα ο οποίος να είναι unique. Και βάλαμε μέσα αγκούρι, βασιλικό και δυόσμο σε ένα σε διαφορετικά proportions προφανώ. Το είναι περίμε, και 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 στο εργαστήρι, δηλαδή, σαν χημικό εργαστήρι, φαντάζομαι τώρα και λέτε ιδέε τώρα. Θα βάλουμε αυτό. Ναι. Εντάξει, έχουμε κάνει ένα brainstorming από πριν που ξέρουμε περίπου που θέλουμε να πατήσουμε. Παίρνουμε τα υλικά τα οποία μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 20-30 διαφορετικά ε, κτλ. Και, τα λοιπά, και αρχίζουμε και πειραματιζόμαστε Mix. με βάση αυτό. Ναι. Δηλαδή, κάνουμε τι μίξει, εξαρτάται. Κάποια πράγματα είναι και τελείω fail. Δηλαδή, μπορεί Α, να φύγει κάτι και να πούμε και καλή Ωραία. η ιδέα μα, αλλά ήταν, ε, δεν βγαίνει ναι. γευστικά. Και αντίστοιχα, ξέρω εγώ, να πάμε ξανά πίσω, να ξαναδοκιμάσουμε τι τέτοιε, τις, τις αλλαγέ κτλ. Προφανώ και δεν είμαστε εμεί που θα βάλουμε την τελική. Δεν είμαστε χημικοί, μηχανικοί, ούτε χημικοί για να βάλουμε μια τελική ε, έγκριση που να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα βάλουν αυτή την έγκριση στο τέλο, αλλά όλο το γευστικό προφίλ και όλο αυτό το κομμάτι είναι δικό μα. Α, είστε τόσο πολύ βυθισμένοι μέσα στο στο. Κάνετε μέχρι αυτό, τις αλχημείες για το πού θα ναι, έχει ναι. Και το ονομάσετε yeah. Gian Tonic. Να έχει και το ελληνικό ναι. στοιχείο να κάνει, να ξεχωρίζει. Κάπως έτσι. Και τώρα 11 τα προϊόντα. Το μέλλον τι, τι θα φέρει. Το μέλλον θεωρώ ότι θα είναι με βάση... Τη, εντάξει, γιατί κανένας δεν ξέρει το μέλλον, το τι θέλουμε. Η στόχη τέλος να πω, όχι το μέλλον να... τι θα φέρει. Ναι προσωπικά πιστεύω ότι επειδή πλέον υπάρχουν και πολύ ψηλά expectations μετά και από αυτό το τελευταίο βήμα που έγινε, το πιο δύσκολο από όλα είναι να κάνουμε meet αυτά τα expectations. Δηλαδή, ακόμα γίνεται λίγο πιο δύσκολο το έργο μας. Παλιά, ας πούμε, εντάξει, μόνο μία πίεση προσωπική. Τώρα είναι λίγο πιο γενική η πίεση. Αφόσον έγινε όλο αυτό, πρέπει να αρχίσει να, είσαι πάντοτε επιτυχημένο, να μην κάνει λάθο βήματα κτλ. Υπάρχει μια πίεση του, ότι σα φαβορή για κάποιο λόγο. Το οποίο δυσκολεύει την κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, ναι. ναι. αυτά, νομίζω ότι έχουμε ένα clear path. Θέλουμε να πάμε κάπου. Ξέρουμε ποια είναι τα βήματα που πρέπει να γίνουν. Παρ' όλα αυτά, είναι εντάξει, το μέλλον είναι περίεργο. Οπότε δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θέλουμε να εξελίξουμε την εταιρεία όπω είχαμε ονειρευτεί και να συνεχίσουμε να την προχωράμε. Έχει ή, ή, ή έχετε ακούσει κάποια συμβουλή ή έχεις διαβάσει κάποιο βιβλίο, είτε business βιβλίο, είτε λογοτεχνικό βιβλίο, που να ήταν πηγή έμπνευση, που να ήταν κάτι το οποίο σας κράτησε και, σας, και συνεχίσατε με βάση αυτή τη συμβουλή, με βάση αυτό το βιβλίο, με βάση κάτι τέτοιο έχεις να μοιραστείς μαζί μας. Αυτό ο ιδιαίτερα διαβαστερό, θα έλεγε κανένα και που έχει πάρα πολύ άποψη γι' αυτά είναι ο Δημήτρη. Ο Δημήτρη, α πούμε, διαβάζει, μπορεί να διαβάζει, ξέρω εγώ, πέντε βιβλία το μήνα και business. και ίσω έτσι. Ε, θέλω και τον Δημήτρη. Ο θέλω ο και του τέσσερι βέβαια τώρα. Αλλά τέλο πάντων, θα γίνει και αυτό. Θα γίνει και αυτό <laughs> <laughs> αυτός θα ήταν ο πιο κατάλληλο <laughs> για να απαντήσει <laughs> την ερώτηση. και του μαζί, θα γίνει και αυτό. <laughs> Γιατί όχι να μην γίνει. <laughs> Why not. Εναι. Το δύσκολο πλέον είναι να βρεθούν όλοι στην ίδια, στο ίδιο δωμάτιο για πολλή ώρα. Online καλύτερα. Ναι. Βρισκόμαστε μια φορά την εβδομάδα πλέον. Εντάξει, έχουμε και διαφορετικά ωράρια, διαφορετικές εργασίες καθένα να κάνουμε στην εταιρεία, οπότε είναι... Συνήθω πηγαίνουμε για καφέ όταν είναι ή για κανένα φαγητό όταν συναντιόμαστε. Και δεν για τη δουλειά, φαντάζομαι, λέτε και άλλα πράγματα. Πού, ότι όλη, όλη την ώρα για τη δουλειά. Όλη λέμε. για τη δουλειά. Αλλά είναι, είναι ωραία, είναι ωραία, πράγματα που λέμε για τη δουλειά. Μπορεί να λέμε κανένα κουτσομπολιό, μπορεί να λέμε δηλαδή. Ναι. Ξέρεις, πιο πολύ. Ε, όχι τόσο να συζητήσουμε για το τι γίνεται στη δουλειά, γιατί αυτό το συζητάμε καθημερινά. Αλλά όταν βρισκόμαστε από κοντά, μπορούμε να πούμε κάμια τρολιά, κάνα αστείο, κάνα κουτσομπολιό. Το πιο πετυχημένο από τα 11 ποιο είναι. Το πινκ. Ε, Προφανώ το πίνγκ. Αλλά υπάρχουν κωδικοί οι οποίοι, α πούμε, είναι το τσέρι, που στην αρχή όταν το βγάλαμε, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ευρωπαϊκό αναψυκτικό... και θα πήγαινε πιο καλά στην Κεντρική Ευρώπη... παρόλα αυτά και στην Ελλάδα πάει πάρα πολύ καλά... και το Pineapple που βγάλαμε πέρσι... έχει τρομερό γκέλ... και σε καταναλωτές αλλά και σε σουμπαρτέντερ. Εσένα ποιο είναι το αγαπημένο, ποιο πίνεις, με ποιο ποτό... Ε, εμένα μου αρέσει το τελευταίο ας πούμε... είναι το Pineapple που το πίνω με ρούμι... συνήθως λέει τα καλοκαίρια... και μετά πίνουμε πολλά Gin Tonic... οπότε ανάλογα την, πώς την, λένε, την, τη βραδιά και σε ποιο μπαρ είμαστε, άμα έχει, κάποιος, άμα έχει όλους τους ή όχι, διαλέγουμε ένα τζιν και βάζουμε και το αντίστοιχο τόνικ της εταιρείας. Έχεις πάει σε μπαρ στο εξωτερικό και έχεις δει το προϊόν σας? Αυτό ήταν, είναι, είναι, ωραία ιστορία, γιατί το να μπει σε ένα διάσημο μπαρ που δεν γνωρίζεις ότι έχουν το προϊόν, να πλησιάσεις, να διαβάσεις ένα κατάλογο και να δεις ότι υπάρχει το προϊόν σου χωρίς να το ξέρεις είναι το Επερηφάνια, η, η ρε, μεγαλύτερη εκείνη. απόλαυση της ζωής. Δεν ξέρω πώς το περιγράψω αλλιώ. Έχουμε πάει σε ένα βάρ στη... Πού ήτανε? Ε, στην Ολλανδία, νομίζω σε ένα έτσι πολύ βαρύ ξενοδοχείο έτσι, ε, Πολυτελεία, βαρύ και, λοιπά, και λοιπά, λοιπά, Ο, ναι. Ε? Βασίλη, ναι, είναι και πάρα πολύ. Έχει, έχει τέτοια πως Του αρέσουν τέτοιοι χώροι, είναι και πολύ τη τέχνη κτλ. Οπότε του αρέσει να πηγαίνει σε τέτοιου χώρου. Και έχουμε πάει λοιπόν, έχουμε κάτσει στο, στο μπαρ του ξενοδοχείου ε, και κοιτάζουμε τον κατάλογο. Και έτσι όπω κοιτάζουμε τον κατάλογο και έχει μία, ένα κοκτέιλ και λέει Παλώμα. Οκ. Okay. Λέμε, ρε Ωραία δεν θα ήταν να έχει 3 cents αυτή η παλόμα εδώ πέρα. Φαντάζομαι ότι τη φτιάχνουν όπω παλιά. Και όπω κοιτάζουμε απλά έτσι και ψιλογελάμε και τα λοιπά, περνάει σερβιτόρα με δίσκο και έχει πάνω μπουκαλάκι three cents και είναι, Ο Βασίλη είναι και λίγο πιο συναισθηματικό από όλου. Οριακά δάκρυ. Έλα, <laughs> <laughs> ναι. ναι, ναι, Ήταν ήτανε... ήτανε... και λέει: Εντάξει, ρε φίλε, εντάξει. Είναι. να ε, λίγο. Ε, βέβαια. Λες, εντάξει, δεν γίνεται αυτό. Ε, βέβαια. Αλλά ναι, υπήρξαν ανά τα χρόνια πολύ τέτοιοι σταθμοί, ας πούμε. είμαι σίγουρη. Ε, πήγαμε σε κάποια μπαρ και δεν το γνωρίζαμε ότι το έχουν και τελικά το είχαν και μετά μας γνωρίζανε, μας λέγανε συγχαρητήρια και τα λοιπά που είναι μία ένδειξη ε, επιτυχίας αν την καλή έννοια. Επιτυχίας, αναγνώρισης και, και βοήθεια για τη συνέχεια. Δηλαδή είναι αυτό, αυτό. μεγάλες στιγμές αυτές, μεγάλη ικανοποίησης. Ολοκλήρωση. Δεν ξέρω πώ το πω. Δηλαδή, σε γεμίζει. Δεν είναι, δεν είναι επιτυχία μόνο, είναι ότι γεμίζει. Είναι, είναι περίεργο συνέστημα. Δε, δεν ξέρω να μπορώ να το περιγράψω κανονικά και σωστά, αλλά. Ναι. Όχι, το καταλαβαίνουμε, δηλαδή. Το καταλαβαίνουμε. Τέσσερα, τέσσερις μπάρμαν από την Ελλάδα. Καταφέραν αυτό το πράγμα. Να πα στο εξωτερικό. Δηλαδή, πώ να σου πω, το λέγανε το 2014, θα έλεγε τώρα πλάκα μου κάνει. Ναι, κανονικά θα λέγαμε πλάκα μου κάνει. Εγώ δεν περιμέναμε ότι θα γίνει επιτυχία στην Ελλάδα. <χι> Όχι να πάμε στο εξωτερικό. Και όλο έτσι, από στόμα... βασικά καταλαβαίνω ότι όλο έγινε από στόμα στο στόμα. Δηλαδή, το μυστικό ναι. δεν έπαψε να είναι πια μυστικό και όλοι το θέλανε. Ναι, ε, ξαναλέω, είναι ένα μεγάλο κομμάτι της επιτυχία Είναι θέμα στήριξης της Εγωράς. αγοράς και των μπαρς. Δηλαδή, ήταν είναι Ισάιντες ο νούμερο όμως. ένα. Αυτό ήταν το ότι ήσασταν insiders κιόλας. Σωστά. Τι θες να πούμε, άλλο λόγες να πούμε κάτι άλλο. Το πούμε πάρα πολύ ωραία, έτσι. Ξέρω, νομίζω έχουμε πει την ιστορία. Τι έχουμε πει, πει επιχειρηματικά, έτσι, τσιτάτα. Όταν το πρωτο... Αυτό θα ρωτήσεις στο τέλος. Στην πρώτη-πρώτη-πρώτη περίοδο που το είπες στην οικογένειά σου, ρε παιδί μου, ότι εγώ μη θα κάνω με αυτό. Ή και οι υπόλοιποι. Τι είπανε η οικογένειά σου, Η οικογένειά μου. Ε, αρχικά είπαν το. Να σου πω βασικά λίγο πιο ανεκδοτή ιστορία. Όταν δουλεύει σε, σε ένα μπαρ και είσαι, ξέρω εγώ, 20-21-22 χρονών. Προφανώ οι Νομίζω σου νομίζουν ότι για κάποιο λόγο οι συγγενεί σου ότι είσαι λίγο ένα τύπο ο οποίο βγαίνει τα βράδια, πίνει, κάνει ναρκωτικά και όλο αυτό το. Γυναίκε, ποτά, και, και ναι, έτσι, ναι, ναι. ναι, αυτό που έχουμε σχηματίσει όλοι για του μπάρμεν στην Ελλάδα που δεν ισχύει καθόλου. Παλιότερα, <laughs> τώρα, τώρα αρχίζει και καθόλου, σπάει και αυτό. Αλλά ναι, αλλά καταλαβαίνω. Όταν λοιπόν όλη αυτή η φάση έχει. Σε δυσκολεύει ήδη, δηλαδή, να παίρνουν, ξέρω εγώ, οι συγγενείς και να λένε, α, το παιδί δουλεύει ακόμα μπάρμαν και τι θα κάνει τη ζωή, ζωή <laughs> του και γιατί είναι έτσι. Ναι, και αρχίζει να έχει επιτυχία. Δηλαδή, η πρώτη φορά που είπανε, μάλλον αυτό το παιδί δεν είναι μόνο μπάρμαν, ήταν όταν είχε γραφτεί ένα άρθρο σε ένα περιοδικό του, του, ας πούμε, που έλεγε για κάποιον διαγωνισμό που είχα κερδίσει και νομίζω ήταν έτσι ευρίας έκδοσης, δεν ξέρω πώ τα λένε αυτά τα περιοδικά. Αναγνωρισμό εδώ πέρα. Μπάρμα με περγαμινέ, ναι. με βραβεία. Ναι, και το είδανε και λένε, Α, εντάξει, το παιδί για να το έχουν γράψει στο περιοδικό, μάλλον. Κάτι καλά θα κάνει. Ναι, δεν είναι μόνο Μπάρμαν, είναι κάνει για κάτι άλλο. Πότε... Οι δική μου δεν είχαν ποτέ πρόβλημα με αυτό που έκανα και με, με τι ασχολούμουν. Όταν βέβαια του είπα ότι πάω να ξεκινήσω μια εταιρεία με τρει άλλου ανθρώπου, ε, του οποίου του ξέρω τόσο τον ένα, τόσο τον άλλον, τον ένα καθόλου και δεν πάει, πάει λέγοντα, ήταν λίγο μήπω yeah, yeah. να το ξανασκεφτεί, γιατί ξέρει. Δεν πάνε καλά αυτά και θα τσακωθείτε και δεν του ναι. ξέρει καλά. Και, 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 και Αλλά επειδή ήμουν τόσο. Δεν με νοιάζει, ξέρω εγώ. Εγώ θέλω να το κάνω τώρα και ό,τι. ό,τι έχει κατεβάσει. Ναι, και. Εντάξει, σήμερα είναι πολύ πιο χαρούμενοι και δεν, δεν θα μου πούνε ποτέ τίποτα. Μήπω αυτό, μήπω το άλλο. Ε, με εμπιστεύονται πιο πολύ. Αλλά τότε ήταν. Δεν, είμαι, δεν είμαστε τόσο σίγουροι ότι αυτό θα πάει καλά με αυτές τις συνθήκες τι οποίες το ξεκινά. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, Αν όποιοι, αυτό που θες. Όποιοι και όποιες έχουν φτάσει μέχρι αυτό το σημείο της ε, εκπομπής, νομίζω ότι πια τους, τους, μας είναι σαφές γιατί είχε και έχει τόση επιτυχία η μάρκα 3Sense. Δηλαδή πια μου είναι crystal clear εμένα. Δεν ξέρω τι εννοείς, αλλά <laughs> φαντάζομαι θετικό είναι. <laughs> Ήταν, δηλαδή, στα ανοιχτή άνθρωποι συνεργάζεστε, καθόλου εγώ, ήσασταν διορατικοί, εμπλέκεστε, είστε εμπιθυσμένοι στη διαδικασία, έχετε σηκώσει στα χέρια, τα τα, έχετε τα μανίκια και κάνετε και τη βρωμοδουλειά και τα πάντα όλα, ε, θα είχε επιτυχεί αυτό το πράγμα. Ευτυχώ είχε και πάει καλά και θα συνεχίσει πιστεύω να πάει καλά. Ε, και εντάξει, το θέμα είναι να ξυπνάς το πρωί και να, να θες να, να κάνει να, δουλέψει στην εταιρεία, να, 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 σου, να, σου, έρχεται κάτι φυσικά και όχι να πιέζεσαι γι' αυτό. Άμα φτάσουμε να πιεζόμαστε γι' αυτό, πιστεύω ότι θα σταματήσουμε. Δεν νομίζω ότι κανένα από εμά του τέσσερι ε, είναι στα θρησέντ επειδή είναι μόνο για τα λεφτά. Πρέπει να θε πάρα πολύ να το κάνει και να, να θε αυτό το πράγμα να εξελιχθεί και να αισθάνεσαι όμορφα. Είναι πολύ δύσκολο να βρει κάποιο το 2022 μια δουλειά στην οποία. Μπορεί να ξυπνάει και να λέει τι είναι Δευτέρα θα πάω για δουλειά, τι είναι Τρίτη δεν με νοιάζει, πάω για δουλειά. Οπότε για μα μέχρι σήμερα αυτό ισχύει 100, 100%. Ελπίζω να ισχύει για το μέλλον. Παρ' όλα αυτά, αν ποτέ δεν ισχύει, εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα κάνω quit. Και είμαι σίγουρη. Το 70% λέει του πληθυσμού, μπορεί και παραπάνω από το 70%, μπορεί και το 80%, την Κυριακή το βράδυ δεν θέλει να πάει στη δουλειά την άλλη μέρα. Δηλαδή το να κάνεις κάτι το οποίο είναι, ταιριάζει με την προσωπικότητά σου και θες να ξυπνήσεις το πρωί είναι πολύ σοβαρό πράγμα. Πολύ σοβαρό πράγμα. Να σου πω και κάτι τελευταίο με βάση αυτό. Ε, εμείς δεν, δεν υπήρξε ποτέ μέρα, είτε ήταν Σάββατο, είτε ήταν Κυριακή, ήταν Αργία που να μην, αν υπήρχε δουλειά, να μην την κάναμε. Δηλαδή, μπορεί να ήταν Σαββατοκύριακο και προφανώ δεν δουλεύαμε πια στα μπαρ. Θα πηγαίναμε, θα δουλεύαμε το Σαββατοκύριακο, θα πηγαίναμε, επισκεφτόμασταν τα μπαρ. Μπορεί να ήμασταν σε ταξίδι στο εξωτερικό. Δεν υπήρξε μέρα που να, να έτυχε κάτι, να, να, στείλαμε ξέρω, κάποιο μήνυμα ένα στον άλλον. Γιατί δεν ήταν δουλειά για μα. Ήταν αυτό που γουστάραμε να κάνουμε. Ήταν κάτι που ήταν ανάμεσα σε χόμπι, δουλειά, όλα μαζί. Οπότε Μπορώ να σου δείξω μηνύματα σε διάφορε πλατφόρμε, social media, από τι οποίε έχουμε group και μιλάμε. Και μπορεί να ήταν Κυριακή. Να συζητούσαμε για πράγματα τα οποία ξέρω εγώ έπρεπε να γίνουν αύριο μεθαύριο. Mm -hmm. Αλλά όχι με, τι, με την έννοια τη πίεση. Με το ότι Ω, έχουμε και αυτό. Και να μιλήσουμε την Κυριακή, να μιλήσουμε το Σάββατο. Νομίζω να κάνουμε αυτό. Όταν κάνει αυτό που, που, έχεις, που έχει ταιριάξει με την προσωπικότητά σου, δεν υπάρχει και για σένα διαφορα, διαφορά μεταξύ Κυριακή και Τρίτη. Είναι το ίδιο. Ακριβώ. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για το μοίρασμα σήμερα. Και είμαι σίγουρη ότι θα κάνουμε την και, και με την υπόλοιπη ομάδα. Να το πει. Θα του μαζέψω, μαζέψω και. Θα κάνουμε και με την υπόλοιπη θα ομάδα. Ημερομηνία. Γιατί είναι πάρα πολύ εμπνευστικό. Δηλαδή, ευχαριστούμε πάρα Ελπίζω. πολύ. Ελπίζω. Ένα μία ιδέα που ξεκίνησε το 2014 και τώρα είμαστε 2023. Σε ευχαριστούμε πάρα οδεύουμε πολύ. Οδεύουμε προς το 23. Έτσι. Ευχαριστώ εγώ για άλλη μια φορά. Και εσάς που μας ακούσατε, φιλιά πολλά.